Λοιπόν, να δούμε τι έχουμε να κάνουμε σήμερα και πώς θα κινηθούμε. Θα ξεκινήσουμε με κάποια πράγματα για τα services στο Android. Είναι πράγματα που θα χρειαστούν σε μία από τις ομάδες πάρα πολύ, αλλά γενικά είναι χρήσιμα για οποιοδήποτε ασχολείται με τέτοιο προγραμματισμό. Στη συνέχεια θα δούμε λίγο, αφού κλείσει αυτό το κομματάκι, θα δούμε τον χωρισμό των ομάδων και την ανάθεση σε project. Και στη συνέχεια αυτό που θα κάνουμε θα είναι να κάνουμε ένα workshop πάνω σε services και θα κλείσουμε τη σημερινή συζήτηση με το... Θα μας πει ο κ. Πιπινέλης κάποια πράγματα για το πώς θα οργανώσουμε το project και την συνεργατική διαδικασία. Εντάξει. Λοιπόν, οπότε ξεκινάμε σε ένα λεπτό. Το σημερινό μας θέμα, το service, είναι ένα θέμα το οποίο για να το πιάσουμε έτσι και να, όχι να το αναλύσουμε και να το εξαντλήσουμε, αλλά για να το δούμε κανονικά θέλουμε 4-5-6 ωρίτσες για τα πολύ βασικά του. Και αυτά είναι τα κακά νέα. Τα καλά νέα είναι ότι απλά θα το αγγίξουμε στο βαθμό που χρειάζεται για να κάνουμε τη δουλειά μας και όποιος θέλει να το ψάξει παραπάνω βέβαια θα έχει βοήθεια εκτός έργου. Τι είναι το service? Το service είναι από τα 4 βασικά component και το δεύτερο που βρίσκουμε στην βιβλιογραφία μετά το activity. Θα μπορούσε να πει κανείς, πάντα χωρίς βλάβη της γενικότητας, ότι το service είναι για το Android ότι είναι ένας δαίμονας για ένα λειτουργικό σύστημα. Ή το service όπως το εννοεί Microsoft στα Windows. Είναι ένα κομμάτι κώδικα που τρέχει στο background, τρέχει ανεξάρτητα από την εφαρμογή που το δημιούργησε. Okay. Δεν έχει καθόλου ή σχεδόν καθόλου αλληλεπίδραση με το χρήστη. Κάνει μια δουλειά, ξεκινάει για να κάνει μια δουλειά, για να εξυπηρετήσει κάποιες ανάγκες, την κάνει αυτή τη δουλειά, κάποια στιγμή τερματίζεται και δεν ενοχλεί κανέναν. Έχουμε λοιπόν ένα κομμάτι κώδικα, το οποίο τρέχει στο background, έτσι το επαναλαμβάνω αυτό, δεν έχει μεγάλη αλληλεπίδραση από το χρήστη. Τι σημαίνει μεγάλη? Σημαίνει ότι το μόνο που κάνει, αν χρειαστεί, είναι να βγάλει κάποιο τοστάκι στην οθόνη και αν ο προγραμματιστής έχει και μεγάλα κέφια, μπορεί να βγάζει και κανένα notification επάνω. Έτσι. Κατά τα άλλα, είναι κάτι το οποίο τρέχει αθόρυβα. Τρέχει τόσο αθόρυβα, όπου μερικές φορές το λειτουργικό σύστημα ή το περιβάλλον, αν θέλετε, το Android, μπορεί να το σκοτώσει και να μην το πάρει κανείς χαμπάρι. Αυτό είναι μια από τις βασικές ιδιότητες του service. Όταν το τηλέφωνο μας ή η συσκευή μας δεν έχει μνήμη, ενώ τρέχει και κάνει μια δουλειά στο background, έτσι, μπορεί το σύστημα, το Android, να το πετάξει έξω. Και κανείς να μην το πάρει χαμπάρι, εκτός αν ζητήσει να έχει αλληλεπίδραση μαζί του, οπότε θα έχουμε πρόβλημα. Αν μετά ελευθερωθεί η μνήμη και ο προγραμματιστής έχει ορίσει να συμβαίνει κάτι τέτοιο, το service ξαναξεκινάει από μόνο του. Τα περισσότερα services ξεκινάνε με το άνοιγμα του τηλεφώνου, γι' αυτό και ενώ εμείς κάνουμε ένα απλό reset, μπαίνουμε να δούμε τι τρέχει και βλέπουμε μια σειρά πραγμάτων να τρέχει, τα οποία εμείς τα σκοτώνουμε και αυτά ξαναεμφανίζονται. Είναι μια ιδιότητα που την έχουν τα service, αν το θέλει ο προγραμματιστής του, και κάνουν πάρα πολύ βασικές δουλειές, όπως να μας προβάλλουν διαφημίσεις, να μας προβάλλουν διαφημίσεις, ενίοτε να προβάλλουν και διαφημίσεις και να μας λένε τι δωρεάν πράγματα μπορούμε να πάρουμε ή να μην πάρουμε από το market. Φυσικά έχει και άλλες εφαρμογές, όπως για παράδειγμα να παίζει λίγο μουσική στο background, κάτι που θα δούμε σήμερα. Υπάρχουν παραλλαγές του θέματος service, όπως τα intent service. Έτσι. Αυτό όμως είναι άλλο πράγμα από αυτό, οπότε το ξεχνάμε. Εμείς μιλάμε για το απλό κλασικό service. Το απλό κλασικό service ξεκινάει με δύο τρόπους. Ο ένας τρόπος είναι αυτός, είναι started, και ο άλλος τρόπος είναι αυτός, είναι binded. Bind σημαίνει συνδέω, ενώνω, κάτι τέτοιο στα αγγλικά. Λοιπόν, το service
ή ανοίγει από κάποιο activity, κάποιο activity δίνει εντολή να, να ξεκινήσει ένα service, ή από το ίδιο το σύστημα την ώρα συνήθως που ξεκινάει. Έτσι. Υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις, αλλά δεν μας ενδιαφέρουν σε αυτή τη φάση. Ένα service, το οποίο είναι started, είναι ένα service το οποίο κάποιο activity το ξεκινάει και το αφήνει στο background να κάνει μια δουλειά και κανείς δεν ασχολείται μαζί του. Συνήθως ένα service ξεκινάει από κάποιο activity που βρίσκεται στο ίδιο project. Αυτό όμως δεν είναι απαραίτητο. Ένα activity από το project 1 μπορεί να ξεκινήσει ένα service από το project 2. Ειδικά αν το project 2 είναι κάτι πολύ γενικό και το γνωρίζουμε όλοι. Όταν ένα service ξεκινάει με αυτή τη μορφή, κάθεται στο background μέχρι κάποιος να του πει σταμάτα. Εάν κάποιος δεν του πει σταμάτα, θα λειτουργεί με χρυσό του ή να το σκοτώσει το ίδιο το Android για κάποιους λόγους, συνήθως μνήμης, και σε αυτήν την περίπτωση 9, και σε αυτή, στις περιπτώσεις συνήθως επανεμφανίζεται μόλις έχουμε μνήμη, ή κάποιος να κάνει shutdown το τηλέφωνο. Ξεκινάμε λοιπόν ένα service με start μορφή. Αν δεν του πούμε σταμάτα, αυτό θα συνεχίσει ακόμα και αν η εφαρμογή που το ξεκίνησε ολοκληρωθεί. Περίπου. Θα το δούμε. Σε αυτή την περίπτωση, έτσι, δεν έχουμε καμία αλληλεπίδραση με το service. Παράδειγμα, εδώ θα ήταν να ξεκινήσουμε ένα service, να του πούμε παίξε μουσική και αυτό τι να κάνει, να πάει στο δίσκο και να πάρει ένα-ένα τα τραγούδια που έχουμε με τη σειρά και να τα να κυκλώνει. Να παίζει μουσική δηλαδή μέχρι να τελειώσει η μπαταρία. Μια άλλη περίπτωση είναι το binded service, όπου ένα activity συνήθως ενώνεται μαζί του, το ενεργοποιεί, τρέχει αυτό στο background και στη συνέχεια δέχεται εντολές, ουσιαστικά αιτήσεις για εκτέλεση συνάρτησης από το service, με το συνόμιο από το activity. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα activity, έχουμε ένα service, αυτό το πράγμα ξεκινάει να τρέχει στο background και κάθε τόσο αυτό του δίνει μια εντολή, την εκτελεί και πιθανόν να παράγει κάποιο αποτέλεσμα. Σαν remote συνάρτηση να το δούμε έτσι, την εκτελούμε, κάνει κάτι εδώ μέσα και στέλνει κάτι σαν αποτέλεσμα πίσω. Αυτό είναι το binded service. Παρότι αυτά τα δύο θεωρούνται δύο διαφορετικοί τρόποι για να τρέξει ένα service, συνήθως στην πραγματικότητα αυτό που συμβαίνει είναι να έχουμε ένα συνδυασμό αυτών των δύο τρόπων. Ένα service δηλαδή μπορεί να είναι ταυτόχρονα και started και binded. Είναι λίγο περίεργο και αυτό θα επαναλαμβάνουμε συχνά πυκνά. Started λοιπόν ένα service το οποίο το ξεκινάμε, το αφήνουμε στο background και θα παίζει μια ζωή, είτε μέχρι να του πει κάποιος stop, είτε να αποφασίσει το ίδιο stop, είτε το σύστημα να το σκοτώσει. Binded ένα service το οποίο κάποιος το ενεργοποιεί, του δίνει εντολές, παίρνει απαντήσεις και κάποια στιγμή σταματάει αυτή τη σύνδεση, οπότε αυτό το service δεν έχει λόγο ύπαρξης και τελειώνει. Όταν τώρα ένα service έχει και τις δύο αυτές ιδιότητες, πότε τελειώνει? Όταν αυτός που το έκανε started το έχει κάνει stop και όσοι έχουν συνδεθεί επάνω του, δεν είναι απαραίτητο να είναι μία εφαρμογή, έτσι, έχουν αποσυνδεθεί. Όταν του πούμε να τελειώσει και έχουμε αποσυνδεθεί και από αυτό, τότε ένα service ολοκληρώνεται και θεωρείται ότι έχει τερματιστεί. Υπάρχει μια ερώτηση? Δηλαδή μπορεί να κάνουμε σε μια εφαρμογή ένα service που δεν το έχουμε ξεκινήσει και από μια άλλη εφαρμογή να το καλέσουμε να ξεκινήσει. Ένα service για να λειτουργεί πρέπει να γίνει ή κάποιος να του πει start. Ωραία. Και αυτό αρχίζει και τρέχει, κάποιος όποιος να είναι και αυτός, ή κάποιος να του πει να προσπαθήσει να συνδεθεί επάνω του, οπότε για να συνδεθεί ξεκινάει κιόλας. Ένα από τα δύο. Έτσι ξεκινάει το service. Έτσι. Κάποια με τον έναν τρόπο, κάποια με τον άλλον, κάποια μεικτά. Υπάρχει κάποια σχέση με τα threads? Το service, όχι. Δεν έχει σχέση με τα threads. Ρωτάω επειδή έχουν τρέχουν και τα δύο στο background. Χρησιμοποιούν το activity. Τι σημαίνει αυτό? Ένα service τρέχει στο ίδιο thread με το activity που το ενεργοποίησε. Εκτός αν το activity είναι άλλου χρήστη, οπότε μην πούμε τώρα σε τεχνικές λεπτομέρειες, έτσι. Συνήθως, όπως θα δούμε, ένα activity ξεκινάει service. Όπως ένα activity ξεκινάει ένα άλλο activity και τρέχουν στο ίδιο thread, έτσι και αν ένα activity ξεκινήσει service, τρέχει και αυτό στο ίδιο thread. Το UI thread, όχι, ας πούμε, στο UI thread. Από αυτό το thread μπορεί να βγάλει και το stack, όπως συμβαίνει και στο activity. Τώρα,
Αν το service πρέπει να κάνει δουλειά η οποία τρέχει, παίρνει χρόνο, ας πούμε να κατεβάσει κάτι από το ίντερνετ, τότε ισχύουν ήδη οι κανόνες που ισχύουν και στο activity. Πρέπει δηλαδή το ίδιο το service να φτιάξει ένα δεύτερο thread, έτσι. Αυτό το thread να κάνει τη χρονοβόρα δουλειά και αν πρέπει να βγει έστω και ένα τοστάκι στην οθόνη, το δεύτερο thread του service να στείλει στο handler που πρέπει να έχει το service ένα μήνυμα, έτσι όπως το έχουμε δει ακριβώς, δεν αλλάζει τίποτα. Για να γίνει η επαφή με το user interface. Έτσι, οι κανόνες δεν αλλάζουν. Αν το service κάνει πολύπλοκες δουλειές, πρέπει και αυτό να τις κάνει σε ξεχωριστό thread. Και συνήθως ένα service κάνει πολύπλοκες δουλειές, οπότε χρειάζεται thread. Okay. Άλλο. Το service, τι εξυπηρετεί το main activity ενός προγράμματος? Εάν είναι binded, το service το χρησιμοποιούμε να θέλουμε να έχουμε κάτι να κάνει δουλειά στο background. Okay. Συνήθως δουλειές που κρατάνε πολύ χρόνο. Παράδειγμα, θέλω να παίξω μουσική. Δεν θα βάλω. Φανταστείτε ένα πρόγραμμα το οποίο έχει ένα, δύο, τρία activities και από το ένα πάμε στο άλλο. Έτσι. Για να παίξουμε, και αυτό θέλουμε να παίζει και στο background μια μουσική. Θα φτιάξουμε ένα service που είναι ανεξάρτητα από τα τρία activities, ίσως το πρώτο να το ενεργοποιήσει, και αυτό το service θα παίζει background. Αυτό θα μπορούσε να ήταν και ένα started services. Τώρα, αν μέσα από κάποιο μενού θέλουμε να έχουμε ένα κουμπί που να του πηγαίνει στο επόμενο, ή ένα κουμπί που να του πηγαίνει προηγούμενο, ή να κάνει pause, ή δεν ξέρω τι άλλο, να φορτώνει λίστα τραγουδιών, τότε πρέπει να κάνουμε σύνδεση με το service, προκειμένου να του στείλουμε εντολές. Δηλαδή, για να βρούμε παραδείγματα στα service, πρέπει να δούμε αν θα είναι started ή binding. Αυτό πάντως είναι κλασικό με τη μουσική. Φτιάχνω ένα started service για να κάνει κάτι στο background και βάζω και ένα, αν θέλω να τους δίνω και εντολές, start, stop, resume και τέτοια, κάνω σύνδεση μαζί του. Αν είχαμε ένα, ας πούμε, αντιβιωτικό, ας πούμε, το οποίο θα σκανάριζε για νέα αρχεία και θα βλέπαν εντάξει, σίγουρα θα ήταν ένα started service. Επίσης, εάν θέλουμε την ώρα που ξεκινάει το τηλέφωνο, ακόμα και αν ο χρήστης δεν έχει ενεργοποιήσει την εφαρμογή, να του δείχνουμε διαφημίσεις ή να τρέξουμε μια δικιά μας εφαρμογή που όταν χτυπάει το τηλέφωνο να κάνει αυτό, αυτό και εκείνο, τότε θα πρέπει να ανοίξουμε ένα service. Έχουμε λοιπόν ένα service το οποίο κάθεται και περιμένει να χτυπήσει το τηλέφωνο και όταν χτυπήσει το τηλέφωνο κάτι κάνει. Okay. Όλα αυτά είναι background services. Όταν πατάμε ένα κουμπί είναι service αυτό? Όχι. Όχι. Το service είναι αντικείμενο ολόκληρο όπως είναι και το activity. Απλά δεν έχει διεπαφή με τον χρηστή, τρέχει στο background. Και τρέχει ακόμα κι αν η εφαρμογή που το έφτιαξε ολοκληρωθεί. Δηλαδή αν ολοκληρωθεί και τελειώσει μια εφαρμογή, το service που ξεκίνησε δεν σταματάει. Εκτός και αν του πει ρητά σταμάτα. Ειδικά άμα είναι started service. Θα το δούμε και στην πράξη. Εκεί δεν θα το έκανα με service. Δεν λέω ότι είναι σωστό ή λάθος, έτσι. Δηλαδή δεν θα φτιάχνω ολόκληρο service για να παίξω ένα beep. Το service είναι κάτι που κάθεται στο background και παρέχει μία υπηρεσία. Ναι. Πρέπει να παρέχει υπηρεσία, όχι να κάνει μια απλή λειτουργία. Αν είναι μια λειτουργία του δευτερολέπτου, δεν θα κάνουμε service γι' αυτό. Ναι, λέω σε αυτήν την περίπτωση, έτσι όπως το λέει ο φίλος εδώ, θα μπορούσε να έχει ένα API, ας πούμε, το service και να έχει διάφορους ήχους που θα τους καλεί, θα τους καλούν τα activities, ας πούμε, error, σωστή απάντηση. Δηλαδή, θα μπορούσε αν έχεις, αυτό. Αν έχεις ένα πλήθος ήχους. Θα μπορούσαμε να αναθέσουμε σε ένα service να βρίσκει αρχεία MP3 στο δίσκο που τα έχουμε κατεβάσει από άλλες εφαρμογές κτλ. Και κάτι να κάνει με αυτά. Αυτό θα μπορούσαμε να το κάνουμε σε service. Επίσης, αν φτιάχναμε ένα πρόγραμμα το οποίο παίρνει πράγματα από το ίντερνετ και κάτι ενημερώνει, το διάβασμα του ίντερνετ κάθε... Πέστε ότι θέλετε να φτιάξετε μια εφαρμογή που να κοιτάει το λογαριασμό σας στο Twitter, αν δεν το έκανε μόνο λογαριασμό, και αν έρθει κάποιο καινούριο μήνυμα να σας βγάλει μια ειδοποίηση. Ή να ανοίγει και το Twitter από μόνο του. Ωραία. Αυτό θα ήταν ένα πολύ ωραίο service. Κάθεται στο background, κάθε 3 λεπτά, 5 λεπτά, μισό λεπτό, δεν έχει σημασία. Κοιτάει το λογαριασμό σας αν υπάρχει κάτι καινούριο και αν υπάρχει, είτε ενεργοποιεί την κανονική εφαρμογή του Twitter, είτε σας βγάζει μια ειδοποίηση.
Αυτό όμως είναι κάτι που γίνεται στο background. Έτσι. Και αν δεν έρθει ποτέ μήνυμα, δεν θα σας βγάλει ειδοποίηση. Πάρτε το παράδειγμα το Gmail. Το Gmail είναι μια εφαρμογή την οποία την ανοίγετε και βλέπετε τα mail σας. Δεν βγάζει όμως ειδοποίηση όταν έρχεται καινούριο mail. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι το Gmail έχει από μόνο του στο background ένα service, το οποίο κάθε όποτε νομίζει, όποτε πρέπει να γίνει συγχρονισμό, μπαίνει στο λογαριασμό, βλέπει αν έχει κατέβει τίποτα καινούριο. Αν έχει κατέβει τίποτα καινούριο, σας βγάζει ειδοποίηση ή αλλάζει το νουμεράκι στο εικονίδιο ή οτιδήποτε τέλος πάντων άλλο έχει ρυθμιστεί να κάνει το Gmail. Το Gmail ως εφαρμογή έχει τα activities που δείχνουν τα mail που κάνουμε αυτά που κάνουμε στο Gmail. Έχει και ένα service, ή τουλάχιστον ένα service στο background, το οποίο κοιτάει το λογαριασμό σας κάθε νη τέρμινα. Θα λέει και μια καφεντζού. Δεν ξέρω κάτι πότε. Γενικά τα service τρώνε μνήμη πολύ, τα τσιγκουνευόμαστε ή μπορούμε να βάζουμε? Σε μια Android συσκευή, γενικά σε μια κινητή συσκευή, ό,τι μπορούμε να γλιτώσουμε από μνήμη, το γλιτώνουμε. Τρώει όση μνήμη βλέπετε να τρώει ένα αντικείμενο. Δηλαδή, εξαρτάται τι μεταβλητές θα βάλουμε μέσα. Αν βάλουμε και να έχει και 10 πίνακες τεράστιες, τρώει μνήμη. Αν βάλουμε να έχει μια μικρή λειτουργία, δεν θα τρώει μνήμη. Τρώει όμως πάντα επεξεργαστή και μπαταρία. Οτιδήποτε τρέχει, τρώει μπαταρία. Έτσι. Αυτό για τη μουσική που είπατε πριν. Έχω δει ότι στο Android έχει ένα αντικείμενο, Media Player. Εντελώς τυχαία θα το δούμε σήμερα αυτό. Αυτό είναι service. Όχι. Όχι, δεν είναι. Αυτό δεν είναι. Θα κάνετε λίγο υπομονή, κανένα παιδάκι να δούμε, φτάσουμε στο παράδειγμα, είναι ακριβώς αυτό το θέμα σήμερα. Θα κάνουμε λίγο υπομονή. Απλά θέλω να δούμε λίγο την έννοια του service. Ναι. Δεν μπορούμε, ας πούμε, αντί για service, να φτιάξουμε ένα activity το οποίο να κάνει την ίδια δουλειά, να είναι για ένα άλλο thread. Δηλαδή, έχει κάποιους περιορισμούς, έχει υπερτερεί κάπου το service που δεν μας καλύπτει. Προφανώς δεν το έχω πει καλά. Αν αυτό εδώ είναι το service 1, αυτό εδώ το service μπορεί να εξυπηρετεί και το activity 1 και το activity 2 και το activity 3 ή να τρέχει τελείως ξεχωριστά από όλα τα activities. Ας πούμε ότι έχουμε το πρόγραμμα που πρέπει να φτιάξουμε, έτσι. Έχουμε splash screen, ένα μενού, εδώ ο χρήστης κάνει ένα τεστ και δεν τον ενοχλεί μουσική. Αυτό το πράγμα τρέχει συνέχεια στο background και παίζει μουσική. Αν δεν είχαμε αυτό, θα έπρεπε αυτό εδώ να παίζει μουσική. Όταν περνάμε από εδώ, εδώ, να την κλείσουμε εδώ τη μουσική, να την ενεργοποιήσουμε εδώ. Και αν έχουμε βάλει και μια λίστα τραγουδιών, να του πούμε ότι είμαστε στα μισά του τραγουδιού 3 και αυτό να ξαναξεκινήσει το play κτλ. Επίσης, άμα κλείσουμε αυτό ή γίνει κάτι άλλο στο background, έτσι, χτυπήσει το τηλέφωνο, αλλάξει εφαρμογή, αυτά εδώ θα σταματήσουν. Ενώ αυτό εδώ δεν σταματάει. Δεν έχει σημασία αν θέλουμε να παίζει μουσική την ώρα που είμαστε στο τηλέφωνο. Αν δεν θέλουμε, πρέπει να το προβλέψουμε. Έτσι. Εκτός όμως από αυτό, αν αυτή είναι η εφαρμογή 1, αν εμείς παρέχουμε αυτό το service, θα μπορούσε και μια άλλη εφαρμογή, το V1 Activity και το V2 Activity, ενός τελείως διαφορετικού project, να χρησιμοποιεί αυτό εδώ το service για να κάνει δουλειά. Δεν απαγορεύει, αν εμείς το κάνουμε ανοιχτό, το κάνουμε public το service μας, δεν απαγορεύει κάποιο, δεν απαγορεύεται σε κάποιον που ξέρει την ύπαρξή του με κάποιο τρόπο, να φτιάξει 5-6 activities και κάποιο από αυτά να το χρησιμοποιεί για να κάνει δουλειά. Αν φτιάξουμε ένα service, ας πούμε, που σκανάει το δίσκο και επιστρέφει μια λίστα με MP3, δεν χρειάζεται να τη φτιάξει ο καθένας ξεχωριστά αυτό το πρόγραμμα. Εντάξει, υπάρχει καλύτερος τρόπος για αυτό που είπα, αλλά δεν έχει σημασία. Αυτός εδώ θέλει τη λίστα, ενεργοποιεί το service. Το ρωτάει το service, τελειώνει το θέμα. Αυτό το τρέχει. Και πες ότι τρέχεται και αυτό το πρόγραμμα. Αν αυτό το πρόγραμμα θέλει επίσης τη λίστα, ρωτάει αυτό το service που ήδη τρέχει, αν δεν τρέχει, ενεργοποιείται από μόνο του και του δίνει τη λίστα. Έτσι. Είναι το αντίστοιχο του δαίμονα στα λειτουργικά συστήματα. Πάρτε για παράδειγμα το Spooler. Τρέχω, στέλνω εκτύπωση. Δεν έχω interface. Απλά το πρόγραμμα 1, το πρόγραμμα 2, το πρόγραμμα 3 κάνει εκτύπωση και αυτός εδώ αναλαμβάνει να την υλοποιήσει. Δεν φτιάχνουμε έναν driver εκτυπωτή και ένα σύστημα διαχείρισης εκτυπωτή για κάθε πρόγραμμα. Το ίδιο driver χρησιμοποιεί και το Word και το Excel και το PowerPoint για να τυπώσει. Έτσι. Αυτό το πράγμα είναι ένας δαίμονας. Είναι ένα service. Μπορεί να το ξεκινήσει το activity α1, το service σίγμα 1 και να το τερματίσει το service το activity β1, ας πούμε. Ναι. Α, το σταματάει κι άλλος. Επίσης... Εκτός αν είναι binded. Αν είναι started, όποιος του πει, ναι, σταμάτησε.
Αν είναι binded και έχει ενωθεί αυτός και αυτός, πρέπει και οι δύο να κάνουν unbind. Ο τελευταίος που θα κάνει unbind είναι και αυτός που θα προκαλέσει, χωρίς να το ξέρει καν, τον τερματισμό του service. Επίσης, εάν μπορεί ένα activity να ανοίξει το activity α1, να ανοίξει το activity β1, γίνεται? Από ναι, αυτό δεν έχει σχέση με services. Okay, όχι, ναι, επειδή μου ήρθε τώρα σαν ερώτηση. Ναι, γίνεται. Με τον όρο βέβαια ότι υπάρχουν δικαιώματα, ότι έχουν δηλωθεί κάποια πράγματα στο manifest του ενός, στο manifest του αλλού, έτσι, αλλά γίνεται. Άλλο? Σήμερα θα δούμε μόνο αυτή την περίπτωση. Ξεκινάμε ένα service, τρέχει στο background και κάποια στιγμή δεν το θέλουμε άλλο, του λέμε σταμάτα και τελειώνει το θέμα. Και θα κάνουμε και κάποιες ασκησούλες γι' αυτό, αργότερα θα το δούμε. Αυτό θα το αφήσουμε τελείως. Αν κάποιος έχει ενδιαφέρον, να το συζητήσουμε, να του δώσουμε έτοιμο κώδικα, να του δούμε τι θα διαβάσει. Και όταν τέλος Αυγούστου-Σεπτεμβρίου ξανασυναντηθούμε ή και με mail στο ενδιάμεσο, έτσι, το συζητάμε πιο αναλυτικά. Γιατί ειλικρινά είχαμε φτιάξει εδώ με την ομάδα ένα ωραίο παράδειγμα που να συνδυάζει αυτά τα δύο πράγματα. Το θέμα είναι ότι είδαμε ότι θέλουμε τουλάχιστον 3 με 3,5 ώρες για να πάρετε μια ιδέα πώς δουλεύει. Αν είχαμε και απορίες δηλαδή, θα το ξενυχτάγαμε μόνο και μόνο για να δούμε αυτά τα δύο πραγματάκια. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ? Έχουμε ένα προγραμματάκι, το οποίο, να το τρέξουμε καταρχήν, το δείτε. Μέσα στο application υπάρχουν 4 μουσικά κομμάτια. Στην αρχή είχαμε βάλει κάτι έτσι πιο ξεσηκωτικό, αλλά μετά θυμηθήκαμε τα πνευματικά δικαιώματα. Βέβαια, εμείς τα MP3 αυτά τα είχαμε αγοράσει. Πλην όμως, αν τα βάλουμε και τα προβάλλουμε δημόσια, έχουμε παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων. Γι' αυτό κατεβάσαμε 4 κομμάτια με ελεύθερη άδεια Creative Commons και τα βάλαμε μέσα. Τώρα, πατώντας αυτό εδώ το κουμπί, ξεκινάει το service. Το service τι κάνει? Παίρνει ένα-ένα τα 4 κομμάτια και τα παίζει με τρόπο που θα δούμε και όταν φτάσει στο τελευταίο πάει στην αρχή. Προσέξτε, εμείς εδώ δεν ανοιγοκλίνουμε το media player, δεν είναι start και stop μουσική, είναι start και stop ένα service, το οποίο σε εισαγωγικά τυχαίνει να παίζει μουσική. Με αυτό το κουμπί ξεκινάει, με αυτό εδώ το κουμπί σταματάει και με αυτό εδώ το κουμπί θα παρατηρήσουμε παράξενα φαινόμενα τα οποία θα τα συζητήσουμε μόλις δούμε τον κώδικα. Τώρα φαντάζομαι δεν ακούτε μέχρι τέλος. Αυτό είναι το πρώτο κομμάτι. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι για να πάει στο επόμενο, έτσι δεν έχουμε βάλει τέτοιους χειρισμούς. Αυτό θα ήθελε binded service. Από εδώ σταματάει. Και γκρινιάζει κιόλας ότι κανένας δεν τον θέλει πια αυτό το service. Είναι και ένα γκρινιάρικο service. Debugging. Λοιπόν. Δεν έχει νόημα τώρα να το αφήσουμε. Αν το αφήσουμε και παίζει, θα δείτε ότι πάει πρώτο, δεύτερο, τρίτο, το τέταρτο κομμάτι μόνο του και στη συνέχεια γυρνάει από την αρχή. Αν το ξεκινήσουμε και πατήσουμε back, έτσι, παρότι έχει τελειώσει η εφαρμογή, η μουσική συνεχίζει. Και φύνει να βάλουμε. Κάναμε κάποια πειραματάκια πάνω σε αυτό. Χτυπάει μέχρι και exception που είχαμε, η μουσική συνέχιζε να παίζει. Λοιπόν, τώρα για να την κλείσουμε, θα πρέπει να κάνουμε stop το service. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τον κώδικα. Αυτό εδώ είναι το activity.
Αυτά είναι τα τρία κουμπιά και εδώ είναι μία αναφορά στο service, στην κλάση του service. Music service είναι το service μας, έτσι. Ναι. Music service, να το είναι η κλάση. Α, δεν φαίνεται εκεί, συγγνώμη. Θα πάω πιο πάνω. Service act είναι το activity, music service είναι το service. Αντί να κάνουμε extend το activity, κάνουμε extend το service. Αυτό είναι όλο δηλαδή συντακτικά, δεν είναι τίποτα τραγικό. Λοιπόν, εδώ παίρνουμε αναφορές για τα τρία κουμπιά, τα οποία τρία κουμπιά είναι αυτά εδώ. Όταν πατήσει ο χρήστης το start, δημιουργείται ένα καινούριο intent, παρόμοιο με το intent για πάμε σε άλλο activity, δεις η πρώτη παράμετρος ποιος δημιουργεί, δεύτερη παράμετρος τι θέλει να τρέξει και στη συνέχεια ενεργοποιούμε το service. Αντί να λέμε start activity, ναι, λέμε start service, τελείωσε. Αυτό είναι ένα started service. Όταν θέλουμε να το τερματίσουμε, φτιάχνουμε ένα intent. Βλέπετε, δεν χρησιμοποιούμε την αναφορά, θα μπορούσαμε να έχουμε καθόλου. Φτιάχνουμε ένα intent, βάζουμε την κλάση του service και κάνουμε stop service. Γιατί αυτό, γιατί θεωρητικά θα μπορούσαμε να είχαμε κλείσει την εφαρμογή τελείως, να την ανοίξουμε και να του πούμε stop, χωρίς να έχουμε κάνει start ή να έχουμε αναφορές κτλ. Θα μπορούσε να μην είναι καν η εφαρμογή μας που έχει ξεκινήσει το service. Έτσι. Ξέρουμε το όνομα του service και το σταματάμε. Αυτό θα το δούμε μετά. Βεβαίως. Δεν μπορεί ένα service το ίδιο να εκτελεστεί πολλές φορές στο background? Όχι. Αν είναι ανοιχτό, μπορούμε να το ξεκινήσουμε πολλές φορές. Θα εκτελεστεί μία φορά, δηλαδή ένα service που έχει ξεκινήσει δεν ξαναξεκινάει ο service. Παρ' όλα αυτά συμβαίνει κάτι, θα το δούμε σε λιγάκι. Και αυτό εδώ είναι το service μας. Το service μας καταρχήν έχει έναν πίνακα με strings, το οποίο είναι τα ονόματα τεσσάρων αρχείων MP3. Θα τα παίξουμε με μηχανισμό του Android. Αυτά τα τέσσερα αρχεία βρίσκονται στα assets. Φαίνεται και τα assets, όχι. Έτσι, να, αυτά τα τέσσερα αρχεία μουσικής. Ελεύθερα αρχεία. Λοιπόν, ορίστε. Θα μπορούσαμε να τα παίρναμε κατευθείαν από την κάρτα μνήμης του κινητού αυτά. Βεβαίως, αλλά θα έπρεπε να ξέρουμε που βρίσκονται και αν υπάρχουν. Αυτά δεν είναι binded όμως. Όχι. Okay. Θα μπορούσε το service να ζητήσει από το Android να του στείλει λίστα με όλα τα MP3 αρχεία που βρίσκονται, ανεξαρτήτως που βρίσκονται. Έχετε δει ότι τα περισσότερα προγράμματα, σε αντίθεση με το PC μας, δεν βγάζουν λίστες με φακέλους που έχουν MP3. Βγάζουν λίστες με MP3. Τα οποία είναι ονόματα αρχείων ή ονόματα καλλιτεχνών ή αναδίσκο και τέτοια. Αυτό γιατί γίνεται? Γιατί μέσα στο Android υπάρχει ένας μηχανισμός που βασίζεται σε content provider, τέλος πάντων ειδικός μηχανισμός, ο οποίος του ζητάμε να μας φέρει λίστες πολυμέσων και ορίζουμε τον τύπο του πολυμέσου και κάποιες παραμέτρους. Μπορούμε να πούμε, ας πούμε, θέλω όλα τα MP3 αρχεία που μέσα έχει καταγραφεί ως τραγουδιστής ο Τάδε. Και μας φέρνει τη λίστα. Και δεν μας ενδιαφέρει αν βρίσκονται στη μία μνήμη, στην άλλη μνήμη, στον Α φάκελο ή στο Β φάκελο. Αυτός είναι ο λόγος επίσης που πολλές native εφαρμογές του Android, τύπου παίξε μουσική, παίξε βίντεο κτλ., τους αντιγράφεται εσείς τώρα κάποια αρχεία και το βλέπουν 3-4 ώρες μετά. Και αυτό 3-4 ώρες μετά δεν είναι υπερβολή. Καλά τηλέφωνα. Υπάρχει μηχανισμός στο background που βλέπει τα αρχεία και λέει, α, αυτό είναι βίντεο, αυτό είναι μουσική, αυτό είναι άλλου τύπου πολυμέσο. Και μέσα στα πολυμέσα βάζουν και γνωστές μορφές κειμένων όπως το PDF. Λοιπόν, δεν ξέρω αν είχατε δει ποτέ το Acrobat Reader Pro Odyssey, όχι τελευταία version που άλλαξε κάπως, την προηγούμενη. Είχε, με το που το ξεκινάγατε, είχε όλα τα PDF που βρίσκονται μέσα. Δεν έλεγε ποτέ είναι στο φάκελο Α, στο φάκελο Β. Γιατί έναν χρήστη τηλεφώνου αυτό πράγμα δεν τον ενδιαφέρει. Θεωρείται περιεχόμενο, όπου και να βρίσκεται είναι το ίδιο πράγμα. Απλά, το ότι κάνατε copy τώρα ένα PDF αρχείο δεν σημαίνει ότι αν ανοίγατε το Acrobat θα το βλέπει αμέσως. Έπρεπε να ξέρετε εσείς που είναι να πάτε. Η δάση θα περάσει λίγη ώρα ώστε να έρθει η λίστα από αλλού. Δεν ξέρω αν έπατσα το ερώτημα. Okay. Λοιπόν, τέλος πάντων, παίζει από όπου να είναι, αρκεί να ξέρουμε που βρίσκεται. Εδώ λοιπόν έχουμε αυτά τα τέσσερα αρχιάκια σε έναν πίνακα, τέσσερα ονόματα, έτσι, και τέσσερα αρχεία στα assets. Εδώ είναι ο constructor του service,
Το μόνο που έχουμε βάλει να κάνει, δεν χρειάζεται, είναι το τρέχον αντικείμενο να το φυλάει σε μια static μεταβλητή. Τη βλέπετε εδώ. Θυμόμαστε όλοι τι σημαίνει static μεταβλητή στην Java ή static μέθοδος. Static μεταβλητή είναι μια μεταβλητή η οποία υπάρχει ακόμα και αν δεν υπάρχει αντικείμενο. Όπου δεν χρειάζεται να φτιάξουμε αντικείμενο τύπου κλάση α για να υπάρχει αυτή η μεταβλητή. Και αν έχω 10 αντικείμενα τύπου κλάση α, υπάρχει ένα και μόνο ένα αντίγραφο αυτής της μεταβλητής. Αυτό είναι μια static μεταβλητή. Ναι, αν γράψει ο ένας και διαβάσει ο άλλος, να αλλάγει έτσι. Δηλαδή, η μεταβλητή δεν πάει στο αντικείμενο, πάει στην κλάση. Είναι ο κλασικός τρόπος που έχουμε για να μετράμε, ας πούμε, πόσα αντίγραφα ενός αντικειμένου υπάρχει. Αυτή είναι η static μεταβλητή. Εδώ απλά, έτσι, έχουμε την κλάση, πώς τη λέμε, Music Service, η οποία έχει μέσα μια στατική μεταβλητή, την MSREF. Αυτό το πράγμα υπάρχει ακόμα και αν δεν δημιουργηθεί ποτέ αντικείμενο τύπου Music Service. Αυτό προϋπάρχει από τη στιγμή που φορτώνεται η κλάση. Όταν κάποια στιγμή φτιάξουμε το service και δημιουργηθεί το πραγματικό αντικείμενο, έχουμε βάλει στο constructor η ίδια η κλάση να φυλάει μία αναφορά για αυτό εδώ το αντικείμενο. Okay. Τώρα γιατί το κάναμε αυτό, το δούμε σε λιγάκι, για να δούμε αυτό το περίεργο φαινόμενο. Όχι ότι χρειάζεται γενικά. Αυτό κάνει ο constructor. Λοιπόν. Το iBinder είναι μία μέθοδος που μπαίνει από το Android Studio με το που του πούμε στο file new να φτιάξει ένα καινούριο service. Έτσι. Όπως και στο activity κάνουμε new activity από το μενού και φτιάχνει ότι πρέπει να φτιάξει το studio, έτσι και εδώ λέμε new service και το φτιάχνει το studio. Αυτό εδώ το βάζει από μόνο του, χωρίς βέβαια κώδικα μέσα, και το χρησιμοποιούμε όταν έχουμε binded service. Εμείς δεν το χρησιμοποιούμε καθόλου στο παράδειγμά μας. Αν το σβήσουμε, δεν προχωράει. Δεν προχωράει καθόλου, συντακτικό λάθος. Δεν θα ορκιστώ. Okay. Δεν το ήξερα για να μην ειλικρινείς. Λοιπόν, η onStart command είναι μία μέθοδος που εκτελείται μόλις κάποιος ξεκινήσει ένα service ως start. Αυτή θα εκτελεστεί, προσέξτε αυτή τη λεπτομέρεια, υπάρχει δεν υπάρχει το service στη μνήμη, είναι δεν είναι ενεργό. Το service μπορεί να εκτελεστεί είτε κάτι κάποιος εκτέλεσε τη start, είτε γιατί κάποιος πήγε να κάνει bind. Ό,τι συμβεί από τα δύο, το Android θα δημιουργήσει αυτό το αντικείμενο στη μνήμη και αμέσως μετά θα το κάνει service. Εάν έχει γίνει επειδή είναι started το service, τότε θα εκτελεστεί η onStart command. Τώρα, ενώ τρέχει το service, αν κάποιος άλλος, είτε το ίδιο activity, την άλλο project, προσπαθήσει να κάνει να εκτελέσει, συγγνώμη, να κάνει start ξανά το service, αυτό δεν θα ξαναδημιουργηθεί, το Android θα δει ότι υπάρχει, όμως θα ξαναεκτελέσει την onStart command. Και εμείς εδώ δηλαδή, αν αρχίσουμε να πατάμε συνέχεια το κουμπάκι, κάθε φορά πατάμε το κουμπί θα εκτελείται η onStart command. Χωρίς βέβαια να έχω 5 αντίγραφα στη μνήμη. Η onDestroy είναι η μέθοδος που εκτελείται όταν ένα service καταστρέφεται, είτε γιατί το ίδιο αποφασίζει δεν χρειάζεται άλλο, είτε γιατί κάποιος κάνει stop service, είτε για οποιοδήποτε άλλο λόγο. Όταν καταστραφεί ένα service θα εκτελεστεί η onDestroy, όπως συμβαίνει και στο activity.
Για το service ουσιαστικά δεν έχουμε να πούμε ακόμα τίποτα άλλο. Έτσι. Το service είναι μια κλάση, κάνει extend την κλάση service. Βάζουμε μια onStart command η οποία εκτελείται όταν ενεργοποιείται και όταν πεθάνει για κάποιο λόγο, για οποιοδήποτε λόγο το service, εκτελείται η undestroy. Πάμε να δούμε, αν δεν υπάρχει ερώτηση, τι ακριβώς τώρα κάνει αυτό το service. Φαίνονται όλα. Λοιπόν, η onStart command. Η onStart command δέχεται τρεις παραμέτρους. Αυτό εδώ είναι το intent με το οποίο δημιουργήθηκε, τα άλλα δεν μας ενδιαφέρουν για την ώρα. Οπότε το intent το έχουμε έτσι και αλλιώς. Δεν χρειάζεται να κάνουμε όπως το activity get intent για να το πάρουμε, αν θέλουμε κάποιες πληροφορίες από το intent που μας δημιούργησε. Εδώ είπαμε ότι θα παίξει μουσική. Η current track είναι μια μεταβλητή που λέει ότι τώρα είμαστε στο πρώτο, track 0, στην θέση 0 του πίνακα. Άρα το πρώτο τραγούδι που θα παίχτε είναι το Mother Load. Στη συνέχεια βγαίνει ένα τοστάκι που μας τυπώνει ότι ξεκινάμε από το track 0, θα δείτε σε λίγο γιατί. Και εδώ φτάνουμε σε μια καινούρια κλάση που λέγεται Media Player. Ο Media Player είναι ένας μηχανισμός του Android που μας βοηθάει να παίζουμε πολύ μέσα. Μπορούμε να παίξουμε μουσική, μπορεί να παίξουμε βίντεο, μπορεί να παίξουμε διάφορα πραγματάκια με ένα Media Player. Είναι πολύ γενικός και δυνατός μηχανισμός. Μας δίνει τη δυνατότητα να φορτώνουμε λίστες, μας δίνει τη δυνατότητα όταν τελειώνει ο τραγούδι να ξαναξεκινάει μόνο του από την αρχή, μας δίνει τη δυνατότητα να στριμάρουμε πράγματα, δηλαδή να διαβάζουμε πιθανόν από κάποιο κανάλι το ίντερνετ μουσική και να την παίζουμε όπως γίνεται στο YouTube. Έτσι. Έχει πάρα πολλές δυνατότητες. Εμείς θα δούμε μία-δύο βασικές και αν γράψετε mp. Θα δείτε μια σειρά από μεθόδους πάρα πολύ όμορφες και χρήσιμες. Ανεξάρτητα αν εμείς έχουμε μια ίδια εφαρμογή αναπαραγωγή στο κινητό. Αυτό είναι για να κάνουμε το πρόγραμμά μας να παίζει μουσική. Αν ξέραμε και είχαμε άδειες για την άλλη εφαρμογή, θα μπορούσαμε να βάλουμε το πρόγραμμά μας να εκτελεί την άλλη εφαρμογή να παίζει μουσική. Αλλά αυτό είναι κάπως βαρύ. Έτσι. Ή θέλουμε να φτιάξουμε τελικά μια εφαρμογή που παίζει μουσική. Media Player θα χρησιμοποιήσουμε και απλά θα βάλουμε ένα user interface. Ο Media Player βέβαια δεν χρησιμοποιείται για να κάνουμε ένα beep. Δηλαδή, αν το πράγμα μας να κάνει ένα beep, να παίξει έναν ήχο σε ένα παιχνίδι, δεν χρησιμοποιήσουμε Media Player, είναι βαρύ πράγμα και έχει καθυστερήσεις. Έτσι, εκεί υπάρχουν άλλοι μηχανισμοί που είναι να παίξει ένα απλό sound. Αλλά αν θέλουμε κάτι που να χειρίζεται, να του πούμε πάρα αυτό το αρχείο και άρχισε να παίζεις και όταν τελειώσει κάνει αυτό ή όταν πας στο επόμενο κάνει εκείνο, τότε Media Player είναι η κλάση, είναι το αντικείμενο που χρειαζόμαστε. Θα δούμε 2-3 μεθόδους πολύ χρήσιμες. Η Google στη σελίδα της έχει κάπου τους τύπους των αρχείων που μπορεί να παίξει ο Media Player από μόνος του, έτσι, αυτά που υποστηρίζει εγγενώς, και τις λεπτομέρειες των χαρακτηριστικών του. Για παράδειγμα, Media Player παίζει άνετα MP3 τραγούδια, όχι όμως όλα τα MP3. Η Google δίνει κάποιες προδιαγραφές για το αν θα έχει constant bitrate ή αν θα είναι variable το bitrate, και αν είναι κάτω από ένα variable, κάτω από ένα νούμερο ή πάνω από ένα άλλο νούμερο, σου λέει εγώ δεν το παίζω. Αυτό το μάθαμε με το δύσκολο τρόπο. Όταν φτιάξαμε πρώτη φορά μια τέτοια εφαρμογή, είχαμε βάλει και 2-3 τραγούδια μέσα. Βρε γιατί δεν παίζει το δεύτερο, βρε γιατί δεν παίζει το δεύτερο, τι exception είναι αυτό που χτυπάει. Τελικά απλά δεν σήκωνε το συγκεκριμένο MP3. Το αλλάξαμε ένα άλλο MP3 και τελείωσε το θέμα. Έτσι. Αν δείτε, πάντα βάλετε κάποια τραγούδια και δείτε ότι δεν το παίζει, το πρώτο πράγμα που θα κάνετε είναι να δοκιμάσετε με ένα άλλο MP3. Ή να μπείτε σε κάποιο πρόγραμμα στο PC σας που δίνει τα χαρακτηριστικά του MP3, να δείτε πως έχει τίποτε εξωτικά πράγματα μέσα. Ας πούμε παράξενο bitrate. Έτσι. Κοιτάτε σελίδα την Google, βλέπετε τι ακριβώς μπορεί να γίνει. Λοιπόν, για να παίξουμε μουσική, χρησιμοποιούμε, είπαμε, το Media Player. Φτιάχνουμε ένα καινούριο Media Player και του κάνουμε register με αυτή εδώ τη μέθοδο, φαίνεται. Έτσι. Ένα listener. Αυτός ο listener ενημερώνεται από το Android όταν τελειώσει το κομμάτι που του είπαμε να παίξει. Εάν δηλαδή θέλουμε με το που τελειώνει το κομμάτι Α να πάμε στο κομμάτι Β, να φορτώσουμε κάτι άλλο ή ο χρήστης να ενημερωθεί, καταχωρούμε ένα listener, έτσι. Ο συγκεκριμένος listener είναι το ίδιο το service και εκτελείται αυτόματα κώδικας. Και στη συνέχεια κάνουμε, βλέπετε τη μέθοδο, start song. Για να δούμε τι κάνει το start song.
Κάθε φορά κάνουμε reset, προσέξτε το αυτό το media player, με αυτόν εδώ τον τρόπο. Δείτε τον. Είναι κλασικός, δεν είναι ο μοναδικός, αλλά είναι κλασικός τρόπος. Φορτώνουμε ένα, στο media player ένα τραγούδι από τα assets, από εδώ. Δεν θα μπούμε σε λεπτομέρειες, αλλά αυτά εδώ χρειάζονται. Γιατί το πακέτο είναι κάτι συμπιεσμένο. Όταν κατεβάζουμε μια εφαρμογή, ένα APK, έτσι κάπου εκεί μέσα είναι και τα assets σε πολύ ειδική μορφή. Εδώ λοιπόν δεν χρειάζεται μόνο να του δώσουμε την περιγραφή του αρχείου που θα παιχτεί, αλλά και μια αρχή και ένα τέλος μέσα στα assets. Τα assets είναι, το Android τα βλέπει σαν κάτι ενιαίο, κάτι σαν zip, φανταστείτε το, κάτι σαν zip. Οπότε ουσιαστικά του λέμε, όπως είναι ενιαίο το zip, του λέμε από εδώ έως εδώ είναι το αυτό που θέλουμε να παίξεις. Το παίρνετε ακριβώς όπως το βλέπετε, χωρίς περαιτέρω συζητήσεις, και αν κάποιος ενδιαφέρεται το συζητάμε αναλυτικά. Εδώ λοιπόν ανοίγουμε αυτό εδώ από τα assets. Αυτό είναι το όνομα του αρχείου που έχουμε ορίσει επάνω. Και εδώ λέμε στο media player ότι το data source, αυτό που θα πάρει στα δεδομένα σου, είναι αυτό εδώ το πράγμα. Άρα ουσιαστικά το κομμάτι που είναι στα assets. Εδώ είναι κάτι που θα το βάζουμε στα data, θα το συζητήσουμε, είναι ο τύπος του αρχείου που θα παιχτεί, stream music. Εδώ είναι μια πολύ χρήσιμη μέθοδος, η prepare, η οποία τι κάνει. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι το αντίστοιχο της λειτουργίας που κάνει το YouTube ή όταν έχουμε streaming, όταν ξεκινάει ένα καινούργιο βιντεάκι. Δεν διαβάζει λίγο και μετά αρχίζει να παίζει. Ακριβώς αυτό το πράγμα κάνει εδώ. Φορτώνει ένα κομμάτι στη μνήμη από τα assets και μετά αρχίζει να το παίζει. Αυτό είναι το prepare. Εκτός από τα assets θα μπορούσε το κανάλι μας να ήταν το ίντερνετ, έτσι. Το prepare σημαίνει σου έχω δώσει από που θα διαβάσεις, διάβασε λίγο στην αρχή, κάνε μια αποκωδικοποίηση, δες τι είναι αυτό, ότι είναι πράγματι MP3, ότι είναι τόσο το bitrate, επέλεξε τον codec που θα το επεξεργαστεί και στη συνέχεια άρχισε να το παίζεις. Υπάρχουν κάποια πράγματα που θα παίξουν και χωρίς prepare, υπάρχουν κάποια πράγματα που δεν θα παίξουν αν δεν κάνετε prepare. Ή τουλάχιστον θα παίξουν σωστά. Έτσι. Είναι ανάλογα την περίπτωση. Άρα, φορτώνουμε το αρχείο. Δίνουμε τον τύπο, κάνουμε prepare για να το τραβήξει, να φορτώσει ένα κομμάτι του κτλ. Και στη συνέχεια κάνουμε start. Και αυτό το πράγμα αρχίζει και παίζει μουσική μέχρι κάποιος να του πατήσει stop, pause ή κάτι άλλο. MP, όχι να πατήσει μόνο στην οθόνη, να εκτελεστεί κάτι MP, τελεία, ας πούμε stop. Αν τώρα αυτό το πράγμα τελειώσει κανονικά, γιατί δεν έχουμε βάλει και κώδικα για να σταματάει το media player, τότε θα εκτελεστεί από τον listener που καταχωρήσαμε η on completion. Αυτή εδώ η μέθοδος εκτελείται όταν κάποιος media player σταματήσει το κομμάτι που έπαιζε. Σε αυτή την περίπτωση τι κάνουμε, αυξάνουμε τη μεταβλητή track κατά 1 και αν περάσει το 4 πάμε στο 0 και στη συνέχεια πάμε στο επόμενο τραγούδι και στο επόμενο τραγούδι και στο επόμενο τραγούδι. Αυτό τώρα το πράγμα μέχρι πότε εκτελείται. Αυτό εκτελείται μέχρι κάποιος να πει στο service να σταματήσει. Οπότε, μέσα στην OnDestroy έχουμε βάλει και το mp.stop. Θα έχει ενδιαφέρον να δει κάποιος τι θα γίνει εάν πούμε στο service να τελειώσει, αλλά δεν εκτελέσουμε την mp.stop. Θα σταματήσει από μόνο του, θα συνεχίσει να παίζει μέχρι να τελειώσει το τραγούδι. Είναι ένα ενδιαφέρον πείραμα. Ναι, γιατί μόλις τελειώσει τον τέταρτο, θα έρθει εδώ, πού το, εδώ. Έτσι. Τέσσερα τραγούδια σημαίνει ότι ο πίνακας παίρνει τη μέση από 0 ως 3. Τέσσερα είναι το tracks.length, πίνακας με string. Όταν αυτό γίνει το track 4, έτσι, που περνάει τα όρια του πίνακα, ξαναγίνεται 0. Και στη συνέχεια, όταν θα ανοίξουμε το αρχείο, θα ανοίξουμε το track 0. Οπότε αυτό το πράγμα κάνει εκεί. Το prepare, όταν τελειώνει το πρώτο τραγούδι, προετοιμάζει πριν τελειώσει και το δεύτερο. Εδώ δεν έχουμε δώσει δεύτερο. Εδώ κάθε φορά που αλλάζουμε τραγούδι, κάνουμε reset. Αν δεν κάνουμε reset έχει exception. Θέλει να κάνουμε και reset το media player και να το φορτώνουμε το καινούριο. Τώρα υπάρχουν κάποιοι τρόποι να φορτώνονται λίστες και τέτοια, αλλά ψάξιμο. Στην πραγματικότητα σε κάθε τραγούδι ο media player αρχικοποιείται. Του λέμε αρχικοποιήσου, φόρτωσε τραγούδι, κάνε prepare το συγκεκριμένο τραγούδι. Έτσι, μια μπορεί να είναι τραγούδι, την επόμενη φορά μπορεί να είναι βίντεο. Δεν υπάρχει
κάνω ας μαλήσεις, πρέπει να παίζει συνέχεια τραγούδια. Έτσι. Αν θα παίξει μόνο το πρώτο κομμάτι. Θα παίξει το πρώτο κομμάτι. Θα τελειώσει κάποια στιγμή. Με το που τελειώσει, το λειτουργικό θα κάνει event προς το service και θα εκτελεστεί η on completion, η οποία φαίνεται. Να την. Έτσι. Αυτό πρέπει να είναι listener, έτσι. Μόλις τελειώσει το media player, ενημερώνει το λειτουργικό. Το λειτουργικό βλέπει ότι υπάρχει listener για αυτό το media player και εκτελεί αυτή εδώ. Αυτή εδώ τι λέει, αυξάνει το track κατά ένα και ξανακάνει start song. Ναι, η start song κάνει reset το media player, του κάνει reset. Αυτή τη στιγμή είναι άεργος ο media player για μισό δευτερόλεπτο. Ίσως και λιγότερο. Είμαστε στην πρώτη φορά. Μισό λεπτό, το πάρουμε από την αρχή. Λοιπόν, την πρώτη φορά. Εδώ ξεκινάμε. Δημιουργούμε ένα media player. Δεν του έχουμε δώσει τίποτα ακόμα, απλά φτιάχνουμε το αντικείμενο. Και ορίζουμε ότι το ίδιο το service θα είναι listener, completion listener, γι' αυτό εδώ το media player. Άρα, κάθε φορά που σταματάει κάτι που έπαιζε ο media player, τραγούδι, βίντεο, δεν έχει σημασία, θα εκτελείται αυτή εδώ η συνάρτηση. Okay. Και στη συνέχεια τη λέμε start song. Λοιπόν, τι σημαίνει start song? Κάθε φορά που θέλω να ξεκινήσει ένα τραγούδι, εκτελείται αυτή η start song. 100 τραγούδια παίζονται, 100 φορές θα εκτελεστεί αυτή. Την αρχή κάνουμε mp.reset. Την πρώτη φορά είναι περιττό, αλλά δεν θα βάλουμε if, έτσι. Πριν παιχτεί το πρώτο τραγούδι, αυτό εδώ είναι πλεονασμός, αλλά δεν έχει σημασία. Κάνουμε λοιπόν reset το media player. Στη συνέχεια του φορτώνουμε τραγούδι. Ποιο? Το πρώτο. Ορίζουμε τον τύπο, έτσι, stream music. Κάνουμε prepare, οπότε εκείνη τη στιγμή πάει στα assets και αρχίζει να φορτώνει κάτι ή σαν να υπάρχει κάτι στη μνήμη. Και μόλις ικανοποιηθεί ο media player ότι έχει αρκετό κομμάτι από αυτό που θέλει για να ξεκινήσει το παίξιμο χωρίς να υπάρχουν σπασίματα κτλ. Κάνουμε start. Start σημαίνει παίζει μουσική. Έτσι. Έχουμε φύγει τώρα από αυτή τη ρουτίνα, τελειώσαμε αυτή τη ρουτίνα. Τώρα το service κανονικά είναι άεργο. Το service είναι άεργο αυτή τη στιγμή. Υπάρχει και ο media player που παίζει. Κάποια στιγμή ο media player σταματάει να παίζει. Γιατί? Γιατί τελείωσε το τραγούδι. Έτσι. Οπότε ενημερώνεται το service. Πώς εκτελείται αυτή εδώ η μέθοδος. Αυξάνει το current track κατά ένα και μετά ξαναεκτελεί τη start song. Reset το media player, παίρνω το track 1, ξανά αυτά εδώ, ξαναρχίζει η μουσική. Τελειώνει και το δεύτερο κομμάτι. Ερχόμαστε εδώ. Αυξάνεται αυτό κατά ένα, ξανά start song. Αυτό πράγμα θα γίνεται μέχρι πότε? Μέχρι ότου το service να τελειώσει και την ώρα που τελειώνει το service θα εκτελεστεί η on destroy, η οποία on destroy θα κάνει media player.stop. Μπορεί να είμαστε στα μισά ενός τραγουδίου, θα σταματήσει εκείνη τη στιγμή. Και μετά θα βγαίνει το στάκι που γκρίνιας. Α, εμένα δεν με θέλετε πια. Λοιπόν, αυτό που ξεχάσαμε να πούμε προηγουμένως είναι ότι η on start command κάνει return έναν ακέραιο αριθμό. Και αυτή σταθερά βλέπετε εδώ σημαίνει ότι εάν το service πεθάνει για κάποια λόγο θα ξαναξεκινήσει μόνο του. Υπάρχουν και 2-3 άλλα πράγματα εκεί που θα μπορούσα να πω. Είναι λίγο πολύπλοκο το θέμα πότε ξεκινάει μόνο του, πότε ξεκινάει και είναι και συνδυασμός παραμέτρων κτλ. Και η αλήθεια είναι ότι διαβάζοντας κάποιος το manual μπερδεύεται τελείως. Περισσότερο με πειράματα το βγάζει. Έτσι. Αυτό πάντως σημαίνει ότι είναι sticky το service. Εάν χρειαστεί να πεθάνει, ξαναξεκινήσει. Εμένα μου έχει τύχει σε κάποια τηλέφωνα που ας πούμε έχεις το activity και καλεί το service. Με το που το κλείσεις από το series δεξιά-αριστερά και κλείσει το activity, σε μερικά τηλέφωνα μου ξαναβγάζει ότι ξαναξεκινάει το service, το start sticky. Σε μερικά δεν ξαναβγαίνει. Τώρα πρέπει να δούμε το συγκεκριμένο πρόγραμμα και να μπορεί να είναι στο γιατί. Τηλέφωνο, ας πούμε, δεν είναι σκέτο Android, είναι όπως το φτιάχνει κάθε εταιρεία. Δεν νομίζω να είναι αυτό. Έχει μνήμη το συγκεκριμένο, όπως είναι παλιά. Ναι, όχι, έχει καινούργια είναι. Να δούμε την περίπτωση τώρα, δεν ξέρω. Θέλω να πω, έχω την εντύπωση ότι δεν είναι ψηλό στάνταρ ανάλογα τη συσκευή. Δηλαδή, έχω βάλει στον Create ένα toast. Και σε μερικές όταν το σέρνω το activity και κλείνει, μου ξαναβγάζει το τόσο ότι είναι start sticky και σε μερικά τίποτα. Να το δούμε. Έτσι για αυτό δεν είναι από μόνο του και το πώς κάνεις start service, αυτά τα flags δηλαδή
Εντάξει, είπα, τα περάσαμε, δεν σημαίνει ότι είναι άχρηστα, έτσι. Και με τα flags παίζουν πράγματα. Δεύτερη ερώτηση. Άμα δεν βάλουμε στο media player το on completion listener, θα παίξει το πρώτο τραγούδι και μόλις τελειώσει... Κάποιος θα πρέπει να του δώσει εντολή να ξεκινήσει το δεύτερο. Θα βγάλει exception, δεν θα τρέξει. Όχι, όχι, όχι. Τελείωσε το τραγούδι, τέλος. Α. Δεν είναι πρόβλημα να τελειώσει το τραγούδι, απλά θα πρέπει κάποιος μετά να κάνει bind το service και να του λέει ξεκίνα δεύτερο, ξεκίνα τρίτο κτλ. Θα πρέπει να γίνει manual αυτό το πράγμα. Όχι, δεν είναι exception. Τι φαντάζεστε τώρα, όπως βλέπετε αυτόν τον κώδικα, ότι θα γίνει αν πατήσουμε 3-4 φορές το κουμπάκι? Το μόνο που ξέρουμε είναι ότι αυτή η OnStart, παρότι δεν θα φτιάξουμε καινούριο service, θα εκτελεστεί δεύτερη και τρίτη και τέταρτη φορά. Οπότε τι φαντάζεστε. Συγγνώμη, τι φαντάζεστε ότι θα γίνει? Θα ξαναπαίξει πάλι το πρώτο τραγούδι. Δηλαδή θα σταματήσει αυτό που παίζει και θα ξαναπαίξει. Θα ξαναπαίξει την αρχή αυτό που παίζει. Το πρώτο. Ναι, άσχετα αν είμαστε στο δεύτερο ή στο τρίτο ή στα μισά του πρώτου. Θα σταματήσει και θα αρχικοποιηθεί ουσιαστικά η διαδικασία. Οκ. Okay. Πώς? Πώς θα παίζουν ταυτόχρονα το τραγούδι που παίζει εσύ το πρώτο από την αρχή? Επειδή κάνει γιουμίδια πλέον. Θα μπορούσε και αυτό. Μέγιστη μπαγκιά. Μπαγκιά όχι. Αν έχει εξήγηση, όχι. Είναι, αν συμβαίνει κάτι τέτοιο, είναι μέγιστη βλακεία του προγραμματιστή. Αλλά όχι μπαγκιά. Δεν είναι bug του συστήματος, αν είναι προβλέψιμο. Στην πραγματικότητα είναι προβλέψιμο. Λοιπόν, ας το δούμε. Μάλλον να κάνουμε μια προσπάθεια να τα ακούσουμε και στη συνέχεια θα το εξηγήσουμε. Λοιπόν, πατάω μια φορά. Ακούσατε το αρχικό? Δεν ξέρω, φτάνει ο ήχος? Άρα το πατήσω 5-6. Είναι η μπαγκιά που λέγαμε. Κάτι έκανε λάθος εδώ ο προγραμματιστής. Λοιπόν, τώρα πατάω stop service. Πατάω. Τώρα δεν συνέρχεται με τίποτα. Για να πατήσω, να φύγω από εδώ. Καμιά ιδέα πώς θα σταματήσει τώρα αυτό εκτός από να κλείσω τον ήχο? Ο απλούστερος τρόπος είναι να προσπαθήσω να τρέξω το πρόγραμμα ξανά, να βγάλει το παλιό και να βάλει την καινούρια έκδοση, και το βγάζοντας το παλιό θα σκοτώσει και το χαμό που γίνεται. Νομίζω παράκανα στα πατήματα. Παρόλα αυτά, αν τελειώσει, αν το αφήσουμε πολύ ώρα, δεν σημαίνει ότι θα γίνεται αυτός ο χαμός συνέχεια. Λοιπόν, γιατί συμβαίνει αυτό? Άραγε γιατί κάθοντας τη νιου μπορεί να έχω μόνο μία αναφορά, έτσι. Να το δούμε λιγάκι αυτό στον πίνακα, είναι ενδιαφέρον και είναι συχνό πρόβλημα. Αυτό δεν είναι το MP. Την πρώτη φορά φτιάχνω ένα media player, κάνω νιου, έτσι, και βάζω το MP να δείχνει σε αυτόν. Start και τέτοια, αυτός αρχίζει και παίζει μουσική. Την επόμενη φορά που ξεκινάει ο Start Command, του λέμε φτιάξε ένα new media player, ωραία, και κάνε αυτόν εδώ, βάλε αυτή η μεταβλητή, τον δείχνει. Τότε αυτή η μεταβλητή δείχνει αυτόν, αυτός εδώ media player δεν σημαίνει ότι έχει καταστραφεί. Μπορεί εμείς εσωτερικά στο service να μην έχουμε αναφορά, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι το Android δεν έχει αναφορά κάπου γι' αυτόν, αφού αυτό το έφτιαξε. Αν το πατήσουμε και τρίτη φορά, και τέταρτη και πέμπτη, έχουμε ένα MP και 5, 6, 7, 8 που τρέχουν και παίζουν μουσική ταυτόχρονα. Πατώντας το stop, εμείς τι κάνουμε? MP.stop. Ναι, αυτό εδώ, το τελευταίο θα σταματήσει. Αυτά όμως όλα δεν υπάρχουν αναφορά για να τα σταματήσουμε. Ούτε μπορούμε κάποιος πάλι. Πολύ δύσκολο. Δεν μου έρχεται καν κάτι στο καλό. Αν τα φυλάγαμε κάπου. Αν τα φυλάγαμε, εντάξει. Ή αν πάμε στο σύστημα και ζητήσουμε όλα τα media που παίζουν αυτή τη στιγμή. Εντάξει, αλλά μην. Okay. Αυτά όμως κάποια στιγμή θα τελειώσουν. Και επειδή θα τελειώσουν, όταν θα τελειώσουν θα εκτελεστεί και αυτά άραγε το αυτό εδώ, τον completion. Άραγε. Ενδιαφέρον ερώτημα. Και ένα τελευταίο πραγματάκι,
Λοιπόν, όπως είδαμε τον κώδικα. Πατήσαμε το start και έπαιξε μουσική. Πατήσαμε το stop και σταμάτησε μουσική. Βλέπουμε εδώ το... δεν το είδατε, αλλά τέλος πάντων έβγαλε το στάκι που έλεγε εμένα τώρα πια δεν με αγαπάει κανένας. Άρα, έτσι ήταν το πρώτο μήνυμα, απλά είπαμε να το σβήσουμε. Έχει λοιπόν τα ψυχολογικά του αυτό ότι δεν τον θέλει κανείς αυτό το σέρβις, αυτό εδώ το μηνυματάκι. Και αφού βγήκε αυτό σημαίνει ότι είμαστε στην on destroy. Άρα το σέρβις καταστράφηκε οριστικά. Αν πάμε και με έναν task manager και δούμε τα σέρβις που τρέχουν, πραγματικά θα δείτε ότι το σέρβις δεν υπάρχει πια. Το ερώτημα είναι, αν πατήσουμε το τρίτο κουμπί, το strange, ενώ έχουμε πατήσει το stop και έχει καταστραφεί, το strange τι λέει, πάρε την αναφορά προς το service, έτσι, την οποία παίρνουμε στο bit stop, πάρε την αναφορά και εκτέλεσε έτσι σκέτα την start song από το service. Τι φαντάζεστε ότι θα συμβεί? Ξεκίνησαμε ένα service. Σταματήσαμε το service, επιβεβαιώσαμε ότι σταμάτησε. Και αν κάποιος δεν το πιστεύει, ας μπει στο κινητό του να δει τη λίστα με τα service που τρέχουν, θα δει ότι δεν υπάρχει αυτό το service. Έχει κλείσει αυτό το service για το Android. Και στη συνέχεια πατάμε ένα κουμπί και εκτελούμε το service ουσιαστικά, το οποίο έχει σταματήσει, τελεία start song. Τι φαντάζεστε ότι θα γίνει? Το λογικό είναι να πάρουμε κάποιο exception, θα έλεγε κάποιος, αλλά τι exception, ναι. Ναι, αλλά σε ένα service που δεν υπάρχει, που έχει σταματήσει. Στίκη σημαίνει αν σκοτωθεί από το σύστημα, ξαναξεκινάει, να το κλείσει κάποιος επίτηδες. Ίσως να ξεκινάει, αλλά θα χτυπήσει exception ότι είναι null EMP. Το media player δηλαδή. Αυτό είναι κάτι λογικό. Το MSREF είναι αναφορά προς το MS, να το δούμε αυτό το MS. Το MS είναι αναφορά προς το service, Java αναφορά, έτσι. Εδώ, παιδιά, συζητάμε ουσιαστικά Java αυτή τη στιγμή και όχι Android, αλλά είναι κάτι πρέπει να το δούμε γιατί μπορεί να βγουν προβλήματα. Λοιπόν, εδώ είναι το start. Εδώ είναι το stop. Τι κάνουμε στο stop? Παίρνουμε ένα αντίγραφο του MSREF. Το θυμάστε το MSREF? Θα με ζωγραφίσει εδώ. Λέμε δηλαδή, δώσε μου μια αναφορά προς τον εαυτό σου. Αυτό λέμε εδώ, δεν λέμε τίποτα. Άρα το MS ουσιαστικά είναι αναφορά προς το service, το αντικείμενο στη μνήμη. Το service είναι ένα αντικείμενο, όπως και το activity είναι αντικείμενο. Και συνέχεια πάμε σε αυτό το αντικείμενο που ξέρουμε όμως ότι έχει τελειώσει το service, να εκτελέσουμε κάτι. Φανταζόμαστε exception του still null pointer, φανταζόμαστε ότι θα πάει να εκτελέσει κάτι, αλλά θα γίνει μπάγαλο, ότι θα εκτελεστεί ο ήχος. Για να το δούμε. Και αφού το δούμε, ας προσπαθήσουμε να αιτιολογήσουμε αυτό που είδαμε. Πάμε λίγο κάτω-κάτω να δείτε και το στάκι. Να μην νομίζετε ότι σας λέω ψέματα. Λοιπόν, start service. Stop service. Το βλέπετε? Εκτελέστηκε on destroy, τελείωσε. Και τώρα πάμε στο strange φαινόμενα. Το ερώτημα είναι ποιος BBB παίζει μουσική αυτή τη στιγμή. Και δεν έκανε και, δεν έκανε και το. Ποιος παίζει αυτή τη στιγμή μουσική? Καλά, το τηλέφωνο, okay, αλλά γιατί? Τι δουλεύει αυτή τη στιγμή και μέχρι πόση ώρα και θα δουλεύει? Για να χαμηλώσω λίγο τον ήχο να μας ενοχλεί και θα δούμε μέχρι πόση ώρα θα δουλεύει. Όχι. Λοιπόν. Λοιπόν, έχουμε ένα activity το οποίο έχει κουμπάκια, έχει μεταβλητές, έχει πίνακες με ονόματα αρχείων, έχει διάφορα πράγματα μέσα.
Πατάμε το κουμπί και ξεκινάει το service. Ξεκινάει το service, τι σημαίνει? Πηγαίνει το Android, δημιουργεί ένα Java αντικείμενο τύπου service, έτσι, εκτελεί την on start κτλ. Και αυτό αρχίζει στο background να κάνει τη δουλειά του. Κάποια στιγμή πατάμε το stop. Η πρώτη δουλειά που κάνουμε, φαίνεται και έτσι, στο stop, είναι να παίρνουμε μία αναφορά στο music service. Άρα λοιπόν βάζουμε αυτή εδώ τη μεταβλητή να δείχνει εδώ. Μία αναφορά, μία μεταβλητή της Java. Τίποτα τραγικό μέχρι στιγμής. Στη συνέχεια, τι εκτελούμε? Εκτελούμε τη stop service. Πάρα πολύ ωραία, λέει το Android. Κάνω stop αυτό το service, εκτελώ τη destroy, σταματάει το MP, οπότε του πάμε μέσα να κάνει. Και το service εξαφανίζεται από τη λίστα με τα services. Αν μπούμε λοιπόν τώρα στο Task Manager, θα δούμε ότι αυτό το service δεν υπάρχει πια. Το Android το έχει ξεχάσει. Μόνο που υπάρχει ένα μικρό προβληματάκι. Πίσω από το Android κρύβεται πυρήνας της Java, εικονική μηχανή της Java, η οποία θέλει αυτό το πράγμα να το εξαφανίσει από τη μνήμη. Θα έπρεπε αυτό το πράγμα να εξαφανιστεί από τη μνήμη, ο Java Collector να την κάνει αυτή τη δουλειά. Αλλά υπάρχει ένα μικρό τόσο δά προβληματάκι. Υπάρχει αναφορά προς αυτό το αντικείμενο. Μπορεί πλέον να μην είναι service για το Android αυτό το πράγμα, δεν πάβει όμως να είναι ένα αντικείμενο στη μνήμη που έχει μεταβλητές, τιμές κτλ. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να το μαζέψει ο Garbage Collector, γιατί... γιατί έχουμε κάνει αυτό. Το έχουμε μπλοκάρει ουσιαστικά το Garbage Collector. Ανεξάρτητα τώρα από το service και τις λίστες του λειτουργικού και τέτοια, αφού έχω αναφορά όπως αυτό το αντικείμενο, μπορεί να γράψω ms.μέθοδος που βρίσκεται εδώ πέρα και αυτή η μέθοδος να αρχίσει να τρέχει. Και δεν υπήρχε κανένας λόγος το mp.mediaplayer.start.reset κτλ. Ό,τι είχε τέλος πάντων η μέθοδος playSong να μην τρέξει. Δεν είχε κανέναν απολύτως λόγο. Και γι' αυτό, δυστυχώς, προσέξτε, δυστυχώς, αυτό το πράγμα δούλεψε. Μπορούμε να χρησιμοποιούμε κόλπα της Java για να έχουμε κοινά αντικείμενα, για να κάνουμε τέτοια πράγματα. Ο κανόνας όμως λέει, μην το κάνετε. Μην το κάνετε αυτό. Το service πρέπει να το βλέπουμε όπως το βλέπει το Android. Σαν ένα αντικείμενο που έτσι ξεκινάει και έτσι τελειώνει. Δεν πρέπει να κάνουμε τέτοια κόλπα. Ο λόγος που το ανέφερα είναι ότι στο Static Service δεν έχουμε πρόβλημα. Αν όμως κάποιοι από εσάς θέλουν να ασχοληθούν με τα Binding Service, επειδή έτσι κι αλλιώς υποχρεωτικά δημιουργείται αναφορά προς το Service, εδώ κάναμε κόλπο εμείς για να το πετύχουμε. Στο Bind Service, επειδή υπάρχει αυτή η ένωση, υπάρχει αναφορά θέλουμε, δεν θέλουμε. Εάν δεν κλείσουμε αυτή την αναφορά, αυτό εδώ πιάνει μνήμη. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Άρα, πρώτον, όταν ενώνουμε με Service ή όταν φτιάχνουμε αντικείμενα, φροντίζουμε να προσέχουμε τις αναφορές μας, γενικά αυτό στην Java. Αν δεν το κάνουμε αυτό, έχουμε... άλλαξε και τραγούδι. Και δεν υπάρχει τρόπος να το σταματήσει, έτσι, αν έχεις κλείσει την εφαρμογή. Αν έχεις κλείσει το πρόγραμμα, δεν υπάρχει κανένας τρόπος να το σταματήσει αυτό. Έχετε δει πουθενά αυτόν τον όρο? Έτσι. Διαρροή μνήμης. Αυτό ας πούμε είναι παράδειγμα διαρροής μνήμης. Εντάξει. Είχα βάλει μια αναφορά, μπορεί ποτέ να μην καλέσω το start για να δω τι πραγματικά τρέχει, απλά τι πέτυχα, σε εισαγωγικά το πέτυχα, καταστροφή είναι, ένα service ως αντικείμενο να υπάρχει στη μνήμη, να μην τρέχει, να μην εξυπηρετεί κανέναν, αλλά να πιάνει τον πολύτιμο πόρο. Και εντάξει, εδώ ήταν ένας πίνακας τώρα με 4 string και 2 αναφορές, γάλασε ο κόσμος. Φανταστείτε να έχει πολύ δεδομένο εδώ μέσα. Έτσι, πιάνει αυτό το πράγμα μνήμη χωρίς λόγο και αιτία. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί με αυτό το πράγμα. Τα προγραμματάκια που κλείνουν τα activities και τα λοιπά που καθαρίζουν τη μνήμη, τα προγραμματάκια που κλείνουν τα activities και τα λοιπά που καθαρίζουν τη μνήμη, θα το κλείσουνε? Φοβάμαι πως όχι. Αυτό εδώ φαντάζομαι, όχι φαντάζομαι, αυτό θα κλείσει όταν κλείσει η εφαρμογή η οποία το άνοιξε. Αν χαθεί το activity από τη μνήμη, ναι. Όταν αυτό το πράγμα σβηστεί από τη μνήμη για κάποιο λόγο, έτσι,
Θα σβηστεί και αυτό, άρα θα φύγει αυτή η αναφορά, άρα αυτό θα φανεί μόνο του στη μνήμη και κάποιος θα πάει να το μαζέψει, να το σκουπίσει. Αλλά πρέπει να γίνουν όλα αυτά τα πράγματα. Ναι. Δουλεύει αυτό. Πριν, για να τσεκάρουμε το strange φαινόμενα, πατήσαμε πρώτα start, μετά stop και μετά strange φαινόμενα. Ναι. Αν ξεκινήσουμε από την αρχή την εφαρμογή, χωρίς να πατήσουμε start, stop, κατευθείαν strange. Εκεί θα ήταν άλλο δείχτης και θα είχαμε εξέψει. Επειδή δεν θα υπήρχε reference πάνω στο... Δεν θα υπήρχε reference. Αυτό περιμένα να με ρωτήσετε είναι γιατί το βάλα στο stop το reference και όχι καπαλού. Για να πάρω reference στο service, το... έβαλα αυτήν την εντολή. Αυτή η εντολή είναι στο bit stop. Γιατί δεν την έβαλα στην αρχή ή στο bit start, ας πούμε, να πάρω κατευθείαν. Γιατί παίρνει το reference στο υπηρεσία όταν το κάνουμε start. Ναι, γιατί μετά το start service, γιατί να μην βάλω το MSSON. Α, μετά από εκεί. Εγώ λέγαμε το βάζετε στην αρχή του start, στην αρχή του if. Και μετά το κάναμε start service, θα παίρνει το βελάκι της αναφοράς. Όχι, κάτω από το start service. Πάνω θα παίρνει το βελάκι και θα δουλεύει κανονικά. Πάνω τι θα έπαιρνε. Θα έβγαινε αναφορά από το MS που έχουμε εκεί στον πίνακα και θα το είχε το service. Το start service. Και όταν θα πατάγαμε stop χωρίς αυτό που έχετε βάλει, θα σταμάταγε μάλλον. Όχι. Δεν θα του παίρνει την αναφορά άλλος. Το intent, το start service. Όχι, δεν παίρνει την αναφορά, την παίρνει, είναι χώριση η αναφορά, δεν είναι τίποτα. Δεν είναι να την πάρει κάποιος, δεν υπάρχει αγωνισμός. Γιατί, προσέξτε, αν τη βάλω εδώ από κάτω, για να πάρω αναφορά σε service, καθ' αρχήν πρέπει να υπάρχει service. Έτσι, αν τη βάλω πάνω, δεν υπάρχει. Δηλαδή, τι αναφορά να πάρω για κάτι δεν υπάρχει. Αν το start service έχουμε πει ότι εκτελείται πώς, ασύγχρονα. Δηλαδή, θα εκτελεστεί το start service, θα φύγει η οδηγία προς το Android στην πρώτη ευκαιρία που το thread είναι άεργο, φτιάξε το service. Και στη συνέχεια να πάει στην επόμενη εντολή που είναι η δικιά μας. Αυτή η αναφορά δεν θα πάρει κάτι. Γιατί δεν, ναι, μεν του λέμε start το service, αλλά το service δεν έχει δημιουργηθεί. Το σίγουρο σημείο που ξέρουμε ότι υπάρχει service είναι στο bit stop. Το οποίο βέβαια bit stop δεν πρέπει να το πατήσουμε πριν πατήσουμε start. Δεν έχουμε βάλει τέτοιους ελέγχους. Να μην κάνει stop αν δεν έχουμε κάνει start το service πριν. Μετά που θα το κατεβάσετε, έτσι μπορεί να κάνετε παιχνιδάκια και να δείτε τι θα συμβεί σε αυτές τις περιπτώσεις. Αν πατήσουμε στην αρχή bit start και μετά το button strange, δεν είναι σαν να πατάμε δύο φορές το start. Όχι. Θα ξεκινήσει η εφαρμογή πάλι. Εάν πατήσω τρέξει αυτό και στη συνέχεια τρέξει αυτό, θα μας πει το σύστημα τι έχει το MS. Δεν έχει τίποτα το MS. Το MS στην αρχή δεν έχει κοπήσει. Έτσι. Μέχρι να πατήσουμε το stop, το MS δεν δείχνει πουθενά, δείχνει στο τίποτα. Όταν πατάμε το stop, αυτό δείχνει εδώ. Μέχρι να πατήσουμε το stop, αυτό εδώ δεν δείχνει πουθενά. Άρα είναι σαν να λέμε τίποτα, τελεία. Έτσι. Θα έχουμε exception ότι έχουμε ένα άλλο pointer. Όταν πατάμε το bit stop και τρέχει stop service, Ναι. Την εκτελεί το Android. Όπως και στο Activity, ακριβώς το ίδιο πράγμα. Αλλά η On Destroy το καταστρέφει το service σαν Android 9, όχι σαν αντικείμενο της μνήμης. Ως αντικείμενο μένει στη μνήμη. Δυστυχώς για όλους μας, αλλά έτσι συμβαίνει. Άλλο? Για να το αποφύγουμε αυτό, πρέπει να το κάνουμε delete το reference. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, αν υποθέσουμε ότι χρειαζόμαστε το reference, γιατί δεν χρειάζεται, έτσι το έβαλα μόνο για το κουμπί, ναι, θα έπρεπε να κάνουμε MSSON NULL και τελείωνε το θέμα. Απλά να το δείχνεις αλλού. Απλά δηλαδή του βάζεις εδώ και του λες NULL, οπότε αυτό εδώ σπάει, οπότε αυτό εδώ είναι στον αέρα και έρχεται τον garbage και του λέει φεύγεσαι. Φεύγεσαι. Ο χρήστης θα τσαντιζόταν μάλλον και θα έκανε επεγκατάσταση. Έτσι. Ναι, μια μουσική που αρχίζει και πέσει το τηλέφωνο μας εκεί που δεν θέλουμε, νομίζω ότι είναι ένας λόγος για να ξυλώσουμε εφαρμογή. Ναι, ο χρήστης δεν μπορεί να κάνει και πολλά πράγματα. Ο απρόσεκτος προγραμματιστής είναι κακό πράγμα για όλους. Και για τον εαυτό του και για τον πελάτη του, σε εισαγωγικά. Άλλο?
Α, ναι. Πολύ ωραία. Ναι, δεν ξέρω. Παιδιά, να δούμε λίγο κάποια πράγματα για το... Έχει κανείς καμία πορεία για το πώς θα δουλέψει με το Git και το GitHub γενικότερα? Από αυτά που έκανε προχθές. Ναι, αλλά και το Stefan Cohen που είναι. Θα το δουλέψει με το GitHub, ναι, όλου. Σε αυτό που θα κάνουμε. Ναι. Πόσο? Πόσο? Όπως έδειξε... Ναι, στο τέλος. Καλό θα είναι να τα ανεβάζει, λέει, επειδή είμαστε κατά διάρκεια. Γιατί είπε, θα είστε ομάδες. Μία ομάδα μπορεί να πατάει πάνω στην άλλη. Δεν μπορείς να περιμένεις. Δεν μπορούν οι ομάδες που είναι... πρέπει... άμα η Α βασίζεται στη Β, πρέπει η Β να ανεβάσει πρώτη κάποιο κώδικα για να τον πάρεις εσύ μετά, ρε, με αυτό. Για κάποια συνεργασία να γίνει έτσι. Γι' αυτό είναι αναγκαίο το GitHub. Οπότε δεν ξέρω ποιες ομάδες τώρα είναι, ποια βασίζεται, ποια πρέπει να κάνει πρώτη. Να τελειώσει πρώτο. Τέλος πάντων, εγώ θα ανεβάσω κάποιες οδηγίες τώρα. Γράφω έναν οδηγό. Να σας το στείλω. Θα φτιάξουμε και το repository τώρα μέσα στις ερχόμενες μέρες, και ο Γιώργος. Να ανεβάσουμε και ένα αρχικό application με τα activities. Και από εκεί μετά κάνετε το fork στο λογαριασμό σας και κάνετε τα... αρχίζετε και δουλεύετε. Και ό,τι απορία στέλνετε στη λίστα ή σε μένα προσωπικά mail γενικότερα και... αυτό. Τώρα δεν ξέρω αν έχετε κάποια απορία, μου πείτε. Συγκεκριμένη. Εντάξει. Δεν έχω να πω κάτι άλλο τώρα. Άρα λοιπόν, να αρχίσω να βλέπω το... ναι, κάντε το workshop, να τελειώνετε, ναι. Λοιπόν, για το σημερινό workshop, λοιπόν, έχουμε ήδη ανεβάσει το ΕΛΑΚΑ 6 στην τηλεκπαίδευση. Έχουμε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος ζητάμε να κατεβάσουμε από κάποιο site που έχει under Creative Commons κάποια μουσική, κάποια κομμάτια, να τα εισάγουμε στο project, όπως έκανε ο κ. Μελετίου πριν από λίγο. Και σαν δεύτερο μέρος θέλουμε να τροποποιήσουμε το project που ήδη υπάρχει, έτσι ώστε πρώτον να εκτελούνται κυκλικά αυτά τα κομμάτια. Προφανώς το είναι ήδη έτοιμο πλέον να προσταθούν τα νέα κομμάτια στο παίξιμο. Θέλουμε να προσθέσουμε ένα επιπλέον text view, στο οποίο ο χρήστης πληκτρολογεί από ποιο κομμάτι θα ξεκινά η εκτέλεση. Δεν ξέρει πάντα από το ένα, αλλά από το όποιο ζητήσει ο χρήστης στο
εξηγώ αυτό. Και το τρίτο που είναι και το πιο ενδιαφέρον, αν ο χρήστης πατήσει το Start Service πάνω από μία φορές, να μην ξεκινάει όπως γινόταν πριν μπουρου, αλλά ξεκινάει μία φορά ο έλεγχος που να μπει στο Service και όχι στο Activity. Αυτό λοιπόν είναι αυτό που να γίνει από εδώ και μπρος. Λοιπόν, έχετε κατεβάσει όλοι, παιδιά, το ELAC 6? Το έχετε τρέξει? Πολύ ωραία. Άρα λοιπόν ουσιαστικά έχετε κάνει το V1 είναι ήδη έτοιμο. Κατεβάστε κάποια ένα-δυο κομμάτια από ένα Creative Commons για να μην... ένα search στο Google είναι αυτό. Και ουσιαστικά θα ξεκινήσω το 2 που θέλουμε να φτιάξουμε ένα text view, να πληρωγεί ο χρήστης κάποιο νούμερο, 0, 1, 2, 3, και να ξεκινάει από εκείνο το τραγούδι το, η εκτέλεση των, του κυκλικού παίξηματος. Άμα κάνετε Google Free Music ή Creative Common Music, θα το βγάλει με την μπαταρία. Έχει όμως και 4 τραγούδια μέσα. Ναι.
Από την πρώτη μέρα είχαμε αφήσει μια εκκρεμότητα να αποφασίσουμε το API του project. Ίσως τώρα είναι καλή ιδέα. Το 5.1 ωραίο θα βγει, αλλά πόσοι ακριβώς από εδώ έχουν Android συσκευή 5.1? Όχι όλοι. Το 5.1 είναι το μάθημα. Δεν πάει εκεί πιο πάνω. Λοιπόν, θα έλεγα να δουλέψουμε όλοι με το, με το μικρότερο 4 που έχει, 4.03 ποιο είναι. Οπότε πρακτικά καλύπτουμε το 100% των συσκευών που μας ενδιαφέρουν. Εντάξει, τώρα αν είναι κάποιος με συσκευή 2-3 κάτι. Το λέω αυτό περισσότερο γιατί υπάρχουν μεγάλες αλλαγές από 2-3 σε 4 και καλό να συνηθίσουμε τον προγραμματισμό πάνω στο 4, εκεί με τα thread τέτοια. Τι θες να κάνει ακριβώς, γιατί δεν το λένε όλοι οι Object Inspector. Να κάνει τι. Όχι, δεν έχω δει κάτι. Δεν το έχω ψάξει, τώρα λάθος. Δεν έχω δει κάτι. Δεν το έχω ψάξει, δεν λέω όχι. Δεν το έχω ψάξει. Οπότε εσείς έχετε να φτιάξετε το κομμάτι που πρέπει να ρίξετε πολλή δουλειά που δεν την έχουμε συζητήσει εδώ καθόλου. Θέλετε δηλαδή binding services, θέλετε και μενουδάκια. Τι binding services, γιατί στα αρταπλά και τα τελειώνει. Θα επιλέγει ο χρήστης, τραγούδια. Θα επιλέγει ο χρήστης, τραγούδια. Συζήτηση κάνουμε, αν θέλετε το κάνουμε, δεν ξέρω. Είδε θα μπορεί ας πούμε, να πατήσει stop. Δηλαδή την ώρα που εξετάζεται, ας πούμε, αν θέλει να σταματήσει την μόνη. Απλά παίζεται μουσική στο background. Εντάξει, ένα κουμπάκι τριγωνικό που λέγεται σε τράγωνο του στόχου. Οπότε όμως θα το στείλω να βγει σαν μενού και να γίνει copy-paste σε όλα τα activities, θα το κάνουμε για τα άλλα παιδιά. Αυτό ή... Οκ. Απλά δείτε δηλαδή αν και για εσάς τι παραπάνω κάτι ας πούμε μπορεί να επιλέξει από τραγούδια, θα το πεις αυτά τα 5 είναι τέλος. Μπορεί να βρει από το ίδιο. Όλη την ώρα. Όχι. Θα τον πιάσει τώρα τον άλλον δηλαδή. Πόσο θα κάνει μέχρι να βάρει. Εγώ έχω δύο τραγούδια. Creative Commons είναι πως λέμε General Public License, το ίδιο πράγμα σε πολύ μέσα, αυτό το CC που βλέπετε στη διαφάνεια και τέτοια, αυτά τα τραγούδια που βάλαμε μέσα, τα κατεβάσαμε, έχουν άδεια ελεύθερη από Creative Commons. Creative Commons είναι το αντίστοιχο της GPL για κείμενα, για έγγραφα. Κείμενα, δηλαδή αν θέλετε να βάλετε δικά σας, βάλετε και δικά σας, αλλά να έχουμε άδεια για αυτά. Συγγνώμη, διακόψω γιατί μισό λεπτό. Ή παίρνοντας από το ότι έχει ο άλλος το κινητό του. Αν βρεις ένα MP3 που έχει στο κινητό του, δεν σε ενδιαφέρει σε έναν αν έχει άδεια ή όχι, βρίσκεις στο κινητό του. Συγγνώμη. Δεν θα ασχολήσει με άδειες αν το άλλος το έχει στο κινητό του. Αν παράνομα το έχει, παράνομα παίζει. Όχι απαραίτητα, αν θα στείλω κώδικα, ας πούμε, που κάνει δουλειά. Πώς θα τη βρίσκει. Υπάρχουν αντικείμενα, εσύ αυτό που θες για να παίξεις είναι το κώδικα που είδες και το όνομα του αρχείου. Αν το αρχείο αρχείου δεν είναι στα assets και είναι ας πούμε κάθετος κάτι, κάθετος κάτι, κάθετος κάτι, κάθετος τελεία mp3, τι αλλάζει για σαν. Αυτός τα έχει. Δεν σε ενδιαφέρει σαν πώς τα βάλει και γιατί τα βάλει και αν έχει δικαίωμα. Αν τα έχει, τα έχει. Αν τα έχεις, του λες, φίλε, έχεις αυτά στο δίδυμα, να στα παίξω. Όχι με εδώ, τι λέμε τώρα. Λοιπόν, σκεφτείτε. Όχι, δεν θα κάνετε αυτό που σας είπα. Όχι, δεν θα κάνετε αυτό που σας είπα. Θα κάνετε ό,τι νομίζετε καλύτερο. Αυτό είναι εκεί. Εκεί θα τα εντάξουμε στο project. Τα άλλα, μια ιστορία είναι εντάξει στο project 5-10 τραγούδια και τα παίζει. Η άλλη ιστορία είναι βρίσκει τι έχει ο άλλος και του παίζει αυτά. Ό,τι θέλετε. Σκεφτείτε το, υλοποιήστε το, συστάμε. Πού μπορούμε να δούμε τα ποσά που κόζω το bitrate που αφήνει το Android. Search Android. MP3, ξέρω εγώ, όχι converter, bitrate. Όχι μωρέ, είναι
Βάλε Android Media Player. Βάλε αυτό την κλάση. Θα σου βγάλει Google και από εκεί κάπου μέσα σε σελίδα της Google θα το βρεις. Και θα σου δείξει όλα για όλα τα. Media Player Specifics, ας πούμε. Λέγε μου. Εδώ πατάμε πολύ φορές το Start. Εσύ τι? Πατάμε το Start. Κάνει ένα new service. Αυτό σημαίνει ότι παράγονται πολλά συγκεκριμένα. Ένα service, αλλά καλείται συνέχεια η Start on Start Service. Επειδή είναι service, έχει την ιδιαιτερότητα ή έχει κάτι να κάνει με το... Όχι, έτσι δουλεύει, έτσι το υλοποίησε η Google. Σου λέει ότι αν κάθε φορά που μου λες ένα service, επειδή πρόσκει, το κάνει αυτός, θα μπορεί να το κάνει και κάποιος άλλος. Μην τας πω εσύ το κάνεις το ίδιο κουμπί, λες τι νόημα έχει. Θα μπορούσε το ίδιο service που χρησιμοποιεί αυτός και αυτός. Οκ. Okay. Έχει κάτι σαν το πλέον single τον, δηλαδή... Single? Single τον, κάπως έτσι δεν τα λένε. Όχι, δεν είναι single το service. Καταρχήν, το κάτι αν θα τρέξει αντίγραφο ή όχι, και αυτό που λέγαμε προχθές με το activity, αν ανοίξει δύο φορές το ίδιο activity, υπάρχουν πράγματα που ρυθμίζονται στο manifest. Υπάρχουν activities που αν ανοίξει δύο φορές θα ανοίξουν δύο φορές, ενώ αν ανοίξει μία φορά. Αν του πιάνει δύο φορές θα ανοίξουν μία. Δηλαδή είναι πράγματα που αχωρημένε ρυθμίσει στο manifest. Το ξεχνάμε. Το service λέει η Google ότι εγώ το ανοίγω για πρώτη φορά. Αν κάποιο πάει να το ξανανοίξει, αυτό δεν είναι υποχρεωμένο να ελέγξει αν υπάρχει ήδη. Αν υπάρχει το service δεν ξανανοίγει, αλλά εκτελείται η on start. Κατάλαβα. Τώρα, αν δεν αφήνει. Το singleton είναι. Ουσιαστικά είναι σε πιο low level, δεν ελέγχει κάποιος αν υπάρχει. Το singleton είναι αντικείμενο Java που μπορεί να το φτιάξει και εδώ, το οποίο είναι έτσι φτιαγμένο συντακτικά ώστε να μην μπορείς να το ανοίξεις. Το singleton προϋποθέτει καταρχήν private constructor. Αυτό δεν έχει private constructor. Constructor είναι public. Απλά το λέω αυτό γιατί αυτό είναι χάρη και τόσο κοινό. Δηλαδή αυτό εδώ πέρα είναι κάπως κλασικό στο singleton. Ναι, σύμφωνο. Από εκεί το πειράκι το βάλω. Αυτό όμως κανονικά δεν θα το δεις ποτέ σε επαγγελματικό κώδικα. Δεν υπάρχει κανένα. Εγώ το βάλω για να δείξω αυτό. Γιατί πρόσεξε, εδώ δεν θα το κάνεις αν δεν το κάνεις τεχνητά. Όταν είναι binded το service, το έχεις αυτό το πρόβλημα. Γιατί το binded φτιάχνει ουσιαστικά αναφορά με το iBind. Υπάρχει μια κλάση iBind κλπ. Μισό λεπτό. Ναι, ναι. Υπάρχει μια κλάση αναφορά το οποίο φτιάχνει αναφορά και μέσα από αυτήν την αναφορά το καλείς. Στην πραγματικότητα δηλαδή, αντί να έχεις ένα Java reference για να καλείς πράγματα, εκτελείς την iBind και αυτή σου δίνει την αναφορά. Αν δεν μηδενίσεις την αναφορά, παρότι πέφτει το service, δουλεύουν οι μέθοδοι. Ναι, καλά. Yes. Θα υπάρχει κάποιο σχέδιο, κάποιο γραφιστικό. Εμείς τι λέμε να φτιάξουμε τις κλάσεις και τα activities, δηλαδή όλες τις κλάσεις που χρειάζεται να τις ανεβάσουμε σε ένα κενό και αρχίζει να τα συμπληρώνεται εκεί πέρα. Είναι μια ιδέα. Το κάνουμε μέσα στην εβδομάδα. Κάθε ομάδα θα κάνει το κομμάτι την αφορά. Σε γραφιστικό όμως. Τι γραφιστικό. Α, θα είναι τοπικά, όχι. Ναι, σωστό είναι αυτό. Καταρχήν, εγώ προτείνω να χρησιμοποιήσουμε τα default θέματα. Δηλαδή, δεν θα πιάξετε χρώμα, ας πούμε. Τι κουμπί, παιδιά, τραβήξτε το κουμπί και αφήστε το Android 403 να φτιάξετε το κουμπί όπως νομίζει. Ίδιο. Μετά θα πρέπει κάποιος να πει ότι κάτω κόκκινο ώστε να διαφέρει από τα άλλα. Εντάξει, αυτό νομίζω ότι σε ένα τελικό. Όταν φτιάξουμε τον Ιούλιο, θα έχουμε μετά το Σεπτέμβριο να τα φτιάξουμε αυτά. Τώρα, το πώς θα δείχνει το activity, αυτά είναι πράγματα που θα συζητηθούν ανάλογα με κάθε ομάδα. Γι' αυτό είμαστε εδώ, στείλετε mail, να δούμε αν χρειάζεται κάποια αλλαγή, προτάσεις και τέτοια. Αλλά σημαντικό είναι αυτό που θα φτιάξει να σας αρέσει. Βεβαίως, ευχαρίστω. Βάλε εδώ, όχι, όχι. Βάλε εδώ ένα, εδώ τώρα, κάπου ένα text view, ναι. Που άλλος μπορεί να πάει να γράψει ένα νούμερο και να πατήσει το start, να πάρει αυτό το νούμερο και το στείλει στο service. Να δηλαδή εδώ να επιλέξουμε, εμείς να επιλέγουμε ναι. Ποιο κομμάτι θα ξεκινάει. Ναι, αυτό, ένα νούμερο. Όχι το όνομα του αρχείου, δεν ναι. Το κάνουμε δύσκολο, ένα νούμερο. Εδώ, μισό λεπτό. Αυτός η πρώτη τιμή του current, που είναι, ο Σελισάρ, στο Μάιζερ. Όταν ξεκινάει λέει current traction 0. Ναι. Οι πίνακες θυμίζω ότι ξεκινάνε το 0, έτσι. Ναι, ναι. Αυτό είναι το 0 δηλαδή. Αυτό είναι το 1, αυτό το 2. Ωραία. Θα μπορούσες να του πεις να μην ξεκινάει το 0, απλά να του στείλεις ένα νούμερο μέσα στο intent, όπως το κάναμε από activity που στέλναμε σε άλλο activity. Ναι, ναι. Και μετά και το current traction ξεκινάει από αυτό το νούμερο. Ναι. Αυτό μόνο. Ωραία. Δηλαδή, εδώ έχεις ένα τεξιδιό.
Εδώ εσύ κάπου έχεις ένα τεξίο. Ο άλλος πηματίζει start, γράφει ας πούμε 2 ή 1 ή 0, ό,τι θέλεις. Πατάει το start, παίρνεις εσύ το 0, το βάζεις ένα intent, το στέλνεις και όταν ξεκινάει αυτό παίρνει από το intent το νούμερο και το βάζεις στο color. Και να σβήσουμε τώρα και το άλλο κουμπί. Θα να σβήσουμε. Άμα σε ενοχλεί, ναι, άμα δεν σε ενοχλεί, άστο. Ό,τι θέλεις, δεν υπάρχει πρόβλημα. Στο μάθος. Πάρεις ένα string και το κάνεις αριθμό, όπως το, πώς το είχαμε κάνει activity σε activity. Ναι. Αυτό το αριθμό το βάζεις στο intent, το στέλνεις και όταν το start activity παίρνει το intent του, αντί να λέει current traction 0, παίρνει από το νούμερο και το βάζεις στο current track. Δεν το είπα καλά. Σε βλέπω μην κοιτάς. Λοιπόν. Εδώ βάζεις ένα text 2. Ναι, όταν πατήσεις εδώ, αυτό, εντάξει, δεν έχει σημασία. Όταν πατάς αυτό, παίρνει από εδώ την τιμή, τον αριθμό. Το βάζει στο bundle. Okay. Το στέλνει, έτσι όπως κάναμε με τα activity σε activity. Mm-hmm. Και μετά έρχεται εδώ και έτσι, αντί να έρχεται εδώ και δει το current track να ξεκινάει από 0, ξεκινάει από την τιμή που είναι μέσα στο bundle. Τώρα έλεγχο αν θα είναι μεγαλύτερο από τον αριθμό των αρχείων. Βάλει τώρα, εντάξει, θα το δούμε, θέλουμε, δεν θέλουμε. Αν είναι μεγαλύτερο, θα έχεις τίποτα. Εντάξει. Άρα, όχι, μπορεί να αφήσει έξω τα όρια του πίνακα. Άρα εμείς ορίζουμε το πρώτο track ή το δεύτερο. Ναι, αν έχεις 3, ας πούμε, θα του στείλει άλλους 0-1-2. Αν έχεις 10, θα του στείλει από 0-9. Άρα δεν θα γράψεις το όνομα. Όχι, όχι, το όνομα, όχι, το 0-1-2. Ναι, τώρα πού να το ξέρει το όνομα. Να φτιάξει το όνομα, πρέπει να το δείξει, να βγάλει μια λίστα, να βάλει άλλο. Δηλαδή, με 2-3 μέρες δουλειά γίνεται γι' αυτό, αλλά... Ναι, 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 εντάξει. Εκεί μπλέκουμε τώρα, θέλουμε 2-3 μέρες δουλειά. Μην το παρακάνουμε. Ένα μέρα, βεβαίως. Τι είναι? Ναι, κατεβάστε. Το πρώτο ερώτημα. Το έχουμε κάνει αυτό, το είπαμε. Ναι, ναι, όχι, όχι. Νομίζω το αλφα αυτό. Όχι, όχι, δεν χρειάζεται. Θα φτιάξουμε την κλάση, θα προωθούν αυτά. Θα μόλις φτιάξουμε την δομή.
αυτό. Με το MSR που κάναμε πριν. Γύρω σαν άνθρωποι. Αυτά εδώ πέρα φτιάχνονται πριν καλεστεί. Υπάρχουν στη μνήμη, έτσι. Αυτά. Αυτά εδώ πέρα υπάρχουν πριν φτιαχτεί η σωστά. Και το... Και αυτό, όχι, αυτό εκτελείται με το που ξεκινάει. Αυτό είναι το αντικείμενο. Του λες εσύ start service. Και κάποια στιγμή το Android λέει να φτιάξει το service. Πρώτα απ' όλα φορτώνει την κλάση. Μετά κάνει το αντικείμενο. Εκεί φτιάχνεται αυτό ως constructor και μετά αρχίζει και εκτελεί, ενημερώνει πίνακες δικούς του ότι είναι service, φτιάχνει τα υποσυστήματα δικά του για να θεωρείται service το αντικείμενο. Άρα εδώ πέρα μόλις φτιαχτεί service activity, παίρνει και το αντικείμενο. Έχει τιμή. Όχι, δεν έχει. Μόλις πατήσουμε start, αρχίζει. Μόλις πατήσουμε stop. Το stop, ναι. Ναι. Ήταν το καταλληλότερο σημείο. Στο stop είναι σίγουρο ότι υπάρχει το service ή θα πρέπει να υπάρχει.